Δεν λες καλημέρα, τρεπεσέ. Ναι. Τι εννοεί, ενώνει από εδώ, ενώνει από εκεί, βάζει βίσμα από εδώ, βίσμα από εκεί. Μπαταρία δεν έχουμε, ρε φίλε. Δεν έχουμε μπαταρία, ναι. Γιατί. Τι, δεν γίνεται φορικά. Πρέπει να φορτίσουμε εδώ πέρα στο Λίμπερο. Στο Λίμπερο του ρεύματος μας. Χρεώνει δηλαδή την επιχείρηση με ρεύμα. Χρεώνει την επιχείρηση, όρθιο. Φαντάζει να μου έρθει τέτοιο. Ναι, να μου έρθει τέτοιο. 2,42 από τα 1906 που θα παίρνω. Ελά. Έμφια, ναι. Έμφια πληρώνει εδώ και το, για το οίκημα. Όλα θα γίνουν, φίλε. Με γυαλιά είναι λίγο μαύρα τα πράγματα μέσα στο στούντιο. Ναι, καλύτερα. Ο Ζαγόρας κάνει μια ζυψιά φώτα, ε. Θεοπάλαβος, φίλε. Ο Ζαγόρας έρχεσαι στο ραδιόφωνο, νομίζω ότι δεν είναι κανένα. Και ανοίξει ξαφνικά μια φορά τον τρόμαξα. Μπούμ! Νομίζω και το μεσημέρι κάνει έτσι. Χωρίς φώτα. Το μεσημέρι έχει φωτισμό φυσικό όμως. Το βράδυ το μόνο που φαίνεται είναι το κόκκινο φως εδώ πέρα, αν έχει γραμμή στον αέρα. Όχι, και το μεσημέρι τώρα να τα κλείσει τα φώτα, τι σκοτάδι θα έχει, ρε φίλε. Που μπαίνει φως. Βλέπεις που δεν θα κλείνει. Δεν, έχει, μπαίνει δεν φως, είμαστε αριστοτέλους. Μπαίνει φως από το τέτοιο. Μπαίνει φως από αριστοτέλους το... 6, ξέρεις τι γινόταν. Ρέμβαζε εκεί στο μπαλκόνι πρωί-πρωί. Ωραία ήταν. 12, 8. 8, εντάξει, ρε φίλε. 10. 10. Ναι, 10 και 14. Ωραίο, 4, ναι. ωραία περατζάδα έχει εκεί πέρα. Ναι. Καθώς είναι εκεί και έβλεπε τον κόσμο. Και επειδή κάναμε νωρίς το πρωί, εμείς 6 ώρα δεν κάναμε σώτο. Ναι, 6 ώρα, φίλε, στο πρώτο Γιάννη όταν έβγαινε και στο δεύτερο, 6 και 7 η ώρα. Όχι, αλλά φίλε, είχε μια ησυχία έτσι, θάλασσα λάδι. Ησυχία. Ναι. Μάλιστα. Ήμασταν και ψηλά. Στο κάτω-κάτω, στην παραλία. Δεν είμαστε ψηλά. Τέλος πάντων, εντάξει, όπου είμαστε. Ναι. Ναι. Στην Αριστοτέλους πάνω δεν ήταν τόσο. Ναι. Τη θάλασσα μας την είχε κοντά. Η Τρόικα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει. Η ονομασία της εκπομπής πρέπει να αλλάξει, φίλε. Γιατί? Δεν μ' αρέσει. Οι θεσμοί εδώ είναι. Μπορεί βέβαια να μην είναι όπως πάντα είναι 10 και 20 σε ένα λεπτό από τώρα. Σε ένα λεπτό από τώρα θα έρθει ο Ασλαμής. Ναι, να δούμε τι όχι, όχι, είναι μπροστά λίγο το ρολόι. Τι κανόνισε να δώσει. Σε 3 λεπτά από τώρα θα έρθει ο Ασλαμής. Ναι. Ο οποίος φυσικά θα υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο βέβαια άργησε. Δεν είναι ότι κάθε και ακούει ραδιόφωνο και ξεκινάει 10 και 5 από το σπίτι του. Με μηχανάκι. Ούτε ότι πήρε κάποιος το σανσέρ τελευταία στιγμή ενώ κατέβαινε και. Και στο σπίτι του και εδώ. Και κατάλαβες. Εδώ και δεν το στέλνει, ναι, και κάτω και τα λοιπά. Ποιο είναι αυτό, ναι, που τα κάνει αυτά και τέτοια. Δηλαδή, λοιπόν, μπαινοβγαίνει εδώ 5.000 άτομα τη μέρα. Πάντω, σκέφτε... ό,τι και να γίνει, 10 και 21 έρχεται. Με το μεταξύ, τι κάνει. Τι? Αυτός θέλει. Οι άλλοι να πάταν το ασανσέρ για να κατέβουν. Αυτό δεν το πατάει ποτέ. Ναι, ποτέ, ναι. Ενώ μπαίνουν 5.000 κόσμοι, 4.999 να είναι έτσι και αυτό ο διαφορετικό. Ασλάμιζε. Κατάλαβε. Έτσι πάει. Θα μιλήσουμε εδώ με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλα για τη νέα κρατική εύνοια. Τι έγινε πάλι. Πάλι ο Άρης, σας βέζει η ΕΝΕΔ. Σας χαρίζουν πάλι. Τι? Κρατική περιουσία. Ποια είναι η κρατική περιουσία? Τούμπα. Δικιά μου, δικό μας γήπεδο. Τα επόμενα βήματα, απόφαση Καμένου Τσίπρα για την παραχώρηση του περιβάλλοντα χώρου της Τούμπας που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα το πάρουμε. Ανήκει δηλαδή σε μένα. Σιγά. Και σε σένα. Σιγά. Εσύ το θες να το δώσεις στον ΠΑΟΚ να το παραχωρήσεις. Ένα πεζοδρομιάκι τώρα πιο κάτω από την Μικρά Ασία και δύο δρόμοι πιο πάνω την Κλεάνθους. Άσε με τώρα, κακομοίρη. Ορίστε, το λέμε. Να ησυχάσουν και οι άνθρωποι της λαϊκής, φίλε. Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου που ανήκει στο Υπουργείο. Να ησυχάσουν και οι άνθρωποι της λαϊκής. Να φύγει η λαϊκή από το γήπεδο, να πάει στην Επταλούφο. Στην Επταλούφο. Εκεί δεν έχουμε το διαβόρι, ποιον έχουμε. Ο χώρος έξω από τις θύρες 1, 2, 3 και 4. Διαβάζω το έγκυρο ΠΑΟΚ 24. Διαβάζω. Όλο το βορειοδυτικό. Τα γυαλιά σου είναι λίγο κίτρινα. Ναι. ΠΑΟΚ 24 λέει τώρα. Ναι, όλο το κομμάτι. Ναι. Και γιατί ρε φίλε να το δώσω σε ένα 10. Μπορεί να το αγοράσω. Μα δεν μπορεί να το αγοράσει. Είναι Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Άμα μπορούσε ο κάθε επιχειρηματία να πηγαίνει από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και να αγοράσει. Κάνε και εσεί το τέλειο. Κάνε και εσεί. Πάρε την. Τι να κάνω. Τα ουάν δεν θα έρθουν εδώ πέρα. Περίμενα. Ακόμα εμένα μου χαρίζουν γήπεδο από το γήπεδο μπάσκετ που σου χάρισαν. Τι θα γίνει. Ποιο γήπεδο μπάσκετ που μου χάρισαν. Αυτή η κρατική εύνοια πότε θα σταματήσει. Εσύ πληρώνει το παλέ. Φυσικά και πληρώνω. Κανονικότατα. Δεν δικό σου. Όχι βέβαια. Ναι. Δηλαδή, αν πάω... Παραχωρήθηκε η χρήση. Ναι, ενώ εσένα σου παραχωρήθηκε. Αν μπει μια βόμβα, ας πούμε, στην, στο τέτοιο, στην Φοίνικα. Όταν γινόταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων στα εγγένεια και λίγο πριν, όταν παραχωρήθηκε το οικόπεδο κτλ. Πάντα γράφανε. Εγώ θυμάμαι στις εφημερίδες, τις έχω ακόμα κρατημένες. Περιοχή Φοίνικα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος ξένος, το στέλνει στη Γιώλη Μάνα. Είναι φίλε, πιλέα, πιλέα πλέον. Ναι, ανήκει στην Πηλαία, αλλά ρε φίλε δεν είναι Πηλαία εκεί. Ναι. Είναι Φοίνικα. Επειδή είναι κυτρινό μαύρο ο Φοίνικα. Άσε ρε τώρα. Το ξέρεις αυτό. Άσε ρε Τσαλτίδη. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις αυτό. Ναι, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό το αλλάξαμε και τα λοιπά. Ναι. Δηλαδή, αν μπει βόμβα εκεί πέρα και καταστραφεί το γήπεδο, μπορώ να γυρίσω το πάλι. Απ' την άλλη, ναι. Κανονικότατα. Όχι, στο Ιβανόφι, θα πας για να χωράσει.
Γιατί πάνω από 1000 άτομα δεν είχε ούτε, ούτε με μένα. Σε ρεκόρ έκανε με μένα 1032 εισιτήρια. Με Κουμπατσιώτη και Μπαγκόπουλο παίζαμε και επέστρεφε εισιτήρια. Άσε τώρα, τα ξέχασα αυτά. Έλα τώρα, άσε τώρα. Πώ ήταν τον πρώτο? Κουμπατσιώτη. Τι να θε. Κομμανέντσι, έχει σχέση με Κομμανέντσι. Κουμπατσιώτη. Λοιπόν. Πέρα από την κρατική εύνοια λοιπόν, που για μία ακόμη φορά εμφανίζεται, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος και σου λέει το σαμπινελί και τρώμε Μακεδονία, πώς θα την πουλήσουμε, ξεπουλήσουμε για κτλ. Για τις ευχές της άλλης για τον Άρη, να κάνει καλή πορεία. Ποιος? Και μια δήλωση εκεί πέρα που έβαλε χθες ο Αγόρας. Τι? Κάποια που φώναζε εδώ πέρα, μια Χατζηφωτίου, πώς τη λένε. Ποιος? Μια Χατζηφωτίου, Χατζηφωτίου, κάπως έτσι. Τι έκανε η Χατζή τέτοια. Καλή επιτυχία στον Άρη και τέτοια. Καλή επιτυχία είπε. Σε εμάς λένε καλή επιτυχία, μας χτυπάνε και στην πλάτη. Πολιτικός. Να αυτό σου λέω. Εμάς είναι καλή επιτυχία στο ρόλο, μας χτυπάνε και στην πλάτη και σε ένα συγχαρίζουν συνέχεια. Ποιο μια χρέη, μια τέτοιο, μια τέτοιο. Και μετά βγαίνετε και από πάνω και μας τη λέτε κιόλας. Δεν μου χάρισαν κανένα χρέος. 40 εκατομμύρια. Πλήρωσε όλα. Τι πλήρωσε? Τα 11 από τα 50. Εντάξει, τόσο πρέπει να πληρώσει. Τόσο α, πληρώσει. Τόσα πρέπει. Έτσι είναι. Ναι. Θα κάνει θέμα δηλαδή έξω από την 7 και την 8 εκεί πέρα, Διογένους και τέτοια. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4. Δύο πεζοδρομιά και δύο, δρο, δύο δρομάκια. Πάλι θα αργήσει και φέτος θα αργήσει. Πάλι ξεκίνημα νέα αγώνες. Ναι, άσε τους προσβάτους. Φύγε από εδώ. Στους 16, ρε φίλε. Πάλι θα αργήσει. Και φέτος, και φέτος θα αργήσει. Και φέτος. Δεν είπαμε φέτος, θα είσαι σωστός. Τουαλέτα ήταν. Θα αργήσει την ώρα σου. Μην χτυπάς γιατί εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Κάθε μέρα που αργεί θα σου αφαιρείται 1 ευρώ το μισθό σου. Ωραία, φίλε. Άρα δεν θα. Πάριο, πάριο, πάριο. Ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Μαλά κοπέλα στην ηλικία αυτή, 2018, ακούει πάρει. Μην κράζει την πούτη. Να σας θυμίσω ότι κάνουμε κουμπί. Ο Μάτος θα είναι, ο Μάτος θα είναι. Όχι, αλλά ποιο προσωπικότητες της πόλης. Ποιοι ήταν του πάρου. Μα δεν πήγαμε εμείς. Πες μου μία προσωπικότητα που έχει η πόλη. Πες μου μία, έλα, πες μου μία, μία. Άκου τώρα. Άσα, ακούστε για Αθηναίοι για να γελάσετε. Μας ακούνε άπειροι Αθηναίοι. Εσύ ναι, το δέχομαι. Άπειροι Αθηναίοι μας ακούνε. Δεν μπορώ να δώσω άλλο. Άμα από τώρα στα παπάκια μας που μας ακούνε οι Αθηναίοι. Ναι, όχι, δεν είναι έτσι. Ένας του αθλητικού χώρου της Θεσσαλονίκης που θεωρείς προσωπικότητα. Δεν θα πω εγώ ποιος είναι. Αλλά θα, αν το βρεις θα... Αθλητής. Προσωπικότητα. Ο Ζαγοράκης. Είναι ενεργεία του αθλητικού ρόλου. Θα είναι με ΠΑΟΚ. Με ΠΑΟΚ, με ΠΑΟΚ θα έχει και σχέση. Του αθλητικού, είπε του αθλητικού. Γιατί μπήκα μέσα, γιατί έπαιζε, όχι, έπαιζε το χαλί. Ο Παπαδόπουλος ήταν εδώ συνεπής και αυτός ο συνήθως ήταν 10 και 21, όπως σου είπα. Ο Παπαδόπουλος, κάτσε, γιατί είναι μικρό, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Πήρε εσύ, όχι, ρε φίλε, όχι, εσύ θα είσαι εδώ πρώτος. Γι' αυτό εγώ. Αργείς κάθε φορά. Γι' αυτό είμαι ήσυχος. Πώς γίνεται όποτε αργείς. Όχι, δεν θα είσαι ήσυχος. Όχι, δεν θα είσαι ήσυχος. Το έκανε, ήταν ο άλλος πριν. Ερχόσου να τελειώσει. Όχι, περίμενε, στο διάλειμμα θα βάλει. Πώ γίνεται να άρχισε πάντα 10 και 21. Δεν είναι, και δηλαδή, ό,τι και να σου τυχαίνει. Τσιλιπιπί σου τυχαίνει. Κίνηση σου τυχαίνει. Ναι. Τα σανσέρ δεν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. 10 και 21. Καλά, α λέμε, σε πείραξε. Εσύ μπαίνατε ένα λεπτό πριν ξεκινήσει ο αγώνα μπάσκετ του παλέτα. Τι έκανε. Και αυτά δεν αφορά τον κόσμο, ραδιόφωνο. Πριν. Θα σου κάνω μαθήματα ραδιόφωνο. Σωτήρι, καλημέρα, ρε φίλε. Πριν. Όχι αφού. Αυτό δεν αφού. Μετά. Δίνει μαραβεγιά, α λαμά. Πάει εκπομπή πέρασε. Ναι. Τι είπε, αφού είδε και 35 ήρθε. Χορηγού, πάρε Παναγιώτη. Ο Παπαδόπουλος είναι ενεργός από τη Δευτέρα, να ξέρω. Είναι, ναι. Αν είναι, εντάξει, αυτό, τέλος. Ωραία. Άρα, είμαστε τρία άτομα. Ξεκινάει η εκπομπή. Αυτό θέλω να και πω. Και πάθα αργήσει εσύ. Εντάξει. Είσαι η φίρμα τη εκπομπή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Καθόλου δεν είμαι η φίρμα τη εκπομπή. Βάλε μου τα ακουστικά εκεί να πάρω. Όχι, δεν θα βάζω. Ε. Βάλε μου τα ακουστικά εκεί πέρα στην τρύπα. Δεν θα βάλω, τα βάλει μόνο. Βάλε ρε Παναγιώτη. Α, γι' αυτό σε φέρε. Σε φέρε στην εκπομπή να του κάνει τα μερεμέτια. Για να κλείνω τρύπε. Καλό ήταν αυτό. Κατάλαβε. Κυρίε και κύριοι. Μαζί μας τρόμαξα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είναι idea. Πιο αργά πάμε, έχει ακόμη χρόνο. Πάμε, πάμε σε break σε λίγο. Ραδιόφωνο κατά τα άλλα. Ήρθε αυτός που ήρθε 10 και 20 στους επαγγελματίες. Έλα πάμε ρε που δεν κάνουμε κομπή. Κάνε λίγο ραδιόφωνο. Πώς θα κάνουμε ραδιόφωνο, θα λείπεις. Άμα είναι φεύγω. Τι έχεις να πεις για τη νέα κρατική εύνοια αυτή? America is here. America is here. And America will be here. Αυτό είπε χθες το μεσημέρι, χθες το πρωί, στην ΔΕΘ. I hope that America will come here. Ποιος? In order for Greg... Russia to go ποιος home. Τόλμησε? Ο Greg Φλέγκερ. Μπράβο τον Greg. Ο νέος Αμερικανός πρόξενος της πόλης. Yeah. Ένα πολύ στιλάτο ξανθό αγόρι. Αγόρι? Βάζει και ερωτηματικό. Ένας πολύ ωραίος τύπος από το New Jersey. Από τον Βλάχος δηλαδή. Μας κάνουν πάλι οι Ρώσοι. Βλάχος δηλαδή. Από το New Jersey. Μα μας φάνε οι Ρώσοι πάλι. Γελάει ο κόσμος. Που έστειλε στην ουσία το μήνυμα ότι. Σαν να στέλνεις εσύ πρόξενος της στο Μαϊάμι έναν από τη Θήβα. Με Ρωσία εδώ. Με Ρωσία! Καλό! Απ' τη Θήβα!
πυροβολικό, το πυροβολικό. Το New Jersey, πού είναι, πες. New Jersey, ρε φίλε, τώρα. Και New Hampshire. Που σου έστειλε το μήνυμα, Παπαδόπουλα, ότι με Ρώσους εδώ δεν είναι Σιχαήρ. Δεν έχει. Θα το δούμε αυτό. Το είπε. America is here and America will be here. The Prime Minister όμως δίνει περιβάλλοντο χώρο. Τόσο απλά. Of Εθνικής Άμυνας. Και πάρ το χαμπάρι. 17 is alive. Έτσι. Έρχεται. Στην πόλη μας προφανώς και ο Υπουργός Εμπορίου τον είπα και αντιπρόσωπος μιας κυβέρνησης έχει και πράκτορες FBI έχει και έρχονται και άλλοι. Δεν μου λες το γλυκό αγόρι αυτό από τον καράβλακος NFL. Αυτός ο βλάκος. Ποιος μίλησε? Ο Αμερικανός θηβιώτης. Ο πολυχνοκαλαμαριώτης. Ο πολυχνοκαλαμαριώτης. Δεν μου λες. Μίλησε ηλικία, για το New Jersey. Ηλικία. Στην ηλικία που εσύ είναι αυτός, σε εκείνη την ηλικία εσύ δεν με φανταζόσουν. Με απέφευγε, αλλά μετά. Άλλο αυτό. Έλα, πάμε διακοπές μαζί, κατάλαβες. Ναι, άλλο αυτό. Δεν μου λες τι ηλικία έχει αυτό. Σωτήρη, με περίμενε, με ζάλισε. Φίλε, έχεις Αγγλία προγράμματα. Έχεις και Εθνική χωριστά και Σκωτία και αυτά. Λοιπόν, δύο-τρία μεσημέρια. Σωτήρη. Ναι, όντως. Σωτήρη, ξέρεις που πήγα. Ξέρεις που μένω. Πήγα από τον Άγιο Ελευθέριο. Από εκεί έρχονται ότι σε όλο τον κλείνουμε ραντεβού για να κατέβουμε στο κέντρο. Και γι' αυτό άρχισε. Από εκεί έκανα από πίσω. Μια φορά έφυγε. Περπατητά, από το λεωφορείο έκανα 800 μέτρα παραπάνω, κουρασμένος από τη δουλειά. Λέω, θα περιμένει πάλι στη γωνία ο άλλος. Πες μας την ηλικία για αυτός ο βλάχος, ρε, για πες μας λίγο. Να μιλάς καλύτερα, ακούνε το προξενείο, να μιλάς καλύτερα. Να μας κάνουν, δούμε στη χώρα μας να μας κάνουν. Επειδή αγαπές η Αμερική, τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε με τη μαμά Ρωσία, ρε φίλε. Του κάνουν μόνο οι Ρώσοι. Άκου να σου πω. Με τα όπλα. Ναι. Άκου να σου πω, αν θες να μιλάς έτσι, η ευθύνη είναι δική σου, κανένα πρόβλημα. Δική, σωστό. Πρόβλημα, ναι. Δική σου ευθύνη. Ναι. Σωστό. Λέγε ό,τι θες. Είπες το αγόρι. Πέντε φορές το είπες. Ή πάνε στη λαϊκή τώρα στην Τούμπα σήμερα Τετάρτη, δεν είναι? Θα φύγει η λαϊκή από εκεί, θα πάνε σε ένα χώρο. Πάνε στη λαϊκή. Σε ένα χώρο πολύ όμορφο. Σας διώχνουν! Ο άνθρωπος. Ο Καμένος, ο Τσίπρας και ο Ιβάν, σας διώχνουν! 40 χρόνια εκεί! Ο Ιδρώτας, ο Πάγκος! Συγγνώμη για τη λαϊκή. Ο αγνός εργάτης δουλεύει και σας διώχνουν! Μα δεν χωράνε, θα πάνε σε χώρο καλύτερο οι άνθρωποι. Ρε φίλα, δουλέψουν πολύ. Άσε τον παπά! Δεν θα έχουν. Άσε τον παπά, ποιος είναι ο καλύτερος? Δεν θα έχουν αυτά τις Τετάρτες, ρε παιδί μου, έτσι λέγανε! Μέχρι το βράδυ. Έτσι λέγανε και στους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Θα πάτε σε καλύτερο! Θα πάτε σε καλύτερο! Άνοιξες! Πετάξατε! Εσείς οι ψεύτες! Τι λέει, ρε, τι λέει? Θέλετε να διώξετε τον κόσμο! Τι λέει? Καταλαβαίνει. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η υποδοχή. Βλέπει η υποδοχή Αλέξη Χανιά. Τον αγκαλιάζει ο κόσμο. Πάρτα τώρα, λοιπόν. Άντε παπά και θηγατέρα τώρα. Για να δω. Αλλά αυτό με συγκίνησε με τη Μικρά Ασία. Του λέγανε όντως, θα πάτε σε καλύτερα. Έτσι λέγανε. Μπράβο. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόξενος, τον καλωσορίζουμε σαν εκπομπή και εγώ προσωπικά σε Μάριο Λαμάς στην πόλη μας. Ηλικία περίπου? Πάρα πολύ νέο παιδί. Περίπου, έτσι όπως τον είδε. Με τίποτα πάνω από 22. Όχι, sorry. Τα είπε, ήρθε. Από το New Jersey, ήρθε στη Θεσσαλονίκη. 5 ημέρη. Πώς το λέτε εδώ, Ελλάδα? 5 ημέρη. 4 nights, 5 days. Σωτήρη, ο πολυχνοκαλαμαριώτης κράζει τον άνθρωπο. 22, ρε φίλε. Όχι, γύρω στα 34. 33 εκεί. Καλώς. Όχι παραπάνω. Ναι. Πολύ στυλά το παιδί. Ο άλλος γιατί έφυγε? Τον άλλον τον γνωρίζει? Η κυρία Βανέσα Βον, ότι δεν έχω δει. Άλλη ήταν. Ήταν ο Ρομπ, ο οποίος είναι τώρα στην Ουάσιγκτον. Που με μιλούσε κάθε πρωί εδώ πέρα. Μετά ήταν η κυρία Βανέσα Βον. Εδώ και 18-20 μέρες είναι ο Γκρέκ. Η Βανέσα από πού είναι? Η Βανέσα ήταν. Όχι, δεν ξέρω καθόλου που ήταν, αλλά ήταν αυτό το στυλ, το Χαβάη Αμερικανοασιάτισα. Και μηγάδα. Πολύ ωραία, φανταστική. Πολύ ωραία τύψη. Μηγάδα και παίζει στην Αμερική. Ο Γκρέγκ. Μπράβο. Γιατί αυτή καθόταν στο λεωφορείο. Η γιαγιά της καθόταν στο λεωφορείο ή δεν τη σηκώναν για να κάτσει στη λευκή? Όχι, αλλά δόθηκαν αγώνες για να κάθεται. Δόθηκαν αγώνες και εσύ κάποτε σε είχαν φημωμένο. Και τώρα είσαι στο ραδιόφωνο και ξεφτυλίζει τη δημοσιογραφία και τη ραδιοφωνία. Ναι, γι' αυτό ήρθα. Κάποτε ήταν ο Διακογιάννης και ο Φουντουκίδης και τώρα είσαι εσύ και ο Τσαλτίδης. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, Τσαλτ. Ήταν ο Φουντουκίδης και ο Βασίλης Γεωργίου και ο Γιάννης Διακογιάννης και είσαι τώρα ο Τσαλτίδης και εσύ. Ο Φουντουκίδης ήταν και πολύ τέτοιο, ναι, θυμάμαι που.
τα θυμάμαι. Ναι, ο Διακογιάννης πήγαινε 10 και αυτός 10 και 21 ή και δεν συνέβη. Όχι, ήταν συνεπέστατος. Ναι, ναι, ακόμη και τον έπιανε. Όχι, όταν ξεκινούσε ναι. ο τελικός του Μουντιάλ του 82. Λοιπόν, το 9, το μήνυμα ποιο είναι. Ναι. Από το America is ναι, here ναι. and America will be here. Πάτησε πόδι Ρωσία, κορόιδο. Ότι δεν θα κάνει κουμάντο. Ό,τι θέλει θα κάνει. Κάποιος άλλος. Ενώ η χώρα είναι γνωστό ότι ανήκει στην Δύση εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό το είπε ο Καραμαλής. Το είπε και ο Εθνάρχης. Και τον έκανε άγαλμα ο Παπαγεωργόπουλος στην παραλία, να το βλέπουμε. Με κάτι τέτοια τον έκανε άγαλμα. Στο δημαρχείο του Παπαγεωργόπουλου. Για κάτι τέτοια, συγγνώμη. Του Παπαγεωργόπουλου, το δημαρχείο και τη γραφειάρα έχετε όμως. Εσύ συμφωνείς με τον. Ποια έχετε, τι με ακούσει το δημαρχείο. Εσύ, κολλητός του Μπουτάρης. Δεν είμαι τίποτα, αγόρι μου. Όχι, όχι, όχι. Εσύ είσαι χωμένο. Πάλι μάλλον την μαμά και τη γατέρα. Τι έγινε ο σεβασμό. Εσένα πάω στα μνήματα. Πάω στα κημητήρια. Ότι εγώ σέβομαι τον Ασλάβα και ο Ασλάβα σε μένα. Είπαμε ο Αριανός ο παδός, τον Ηρακλειδέα και ο Ηρακλειδέας τον Αριανό. Εδώ εσύ πετάς φωτοβολίδες στα αδέρφια από τη Νέα Σμύρνη. Ένα σπιρτόπουλο και ένα κοροϊδό. Ο συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος ο Σταμάτης, Θεός χωρές τον άνθρωπο, ήταν και ωραίος άνθρωπος, σας έβαλε στους Αριανούς στο Δήμο. Και είναι γεμάτο Αριανούς. Ποιος σταμάτησε. Μισό λεπτό. Περίμενε λίγο. Ποιος σταμάτησε. Περίμενε λίγο. Το έχω πει άπειρες φορές. Είμαι ο μόνος που το λέει. Ποιο. Ότι εμένα με πήρε τηλέφωνο όταν ήταν ο Σταμάτης. Πρώτη φορά τα ακούω. Και με έβαλε στη TV 100. Αυτός. Στα νέα κημητήρια. Πάω να κάνω στη μάνα μου μνημόσυνο. Ναι. Με χαιρετάνε και 29 Αριανοί. Ασλαμά, έλα. Εσύ πες ότι δεν ήξερα να κάνω ρεπορτάζ για να πάω εκεί. Δεν ήμουν άξιος να πάω. Πες αυτό. Και ο ιερέας. Όχι. Και με έβαλε στα μάτια μένα, ναι. Υπονοεί αυτό το πράγμα. Όχι. Πες εσύ ότι δεν είμαι άξιος να πάω να κάνω ρεπορτάζ ρε φίλε. Εσύ είσαι άξιος. Εγώ και το λέω και να σου. Αλλά στα κημητήρια όλοι αυτοί που σκάβουν. Δηλαδή. Παοξίδε δεν μπορούν να σκάψουν. Μια χαρά. Να ανοίξουν μνήματα. Όχι. Οι δακτυλίδε δεν μπορούν. Όχι. Τα κι εγώ μπορώ. Οι παοξίδε. Εμένα προσωπικά. Αν με βάλει να σκάβω να ανοίγω μνήματα, φεύγω από το λίμπερο. Το λέω. Μαγική δουλειά. Βάλανε κούτρα σταυροπόδι. Βρε το καπουτσίνο στο γραφείο. Πήγαν και δουλεύαν οι Αριανοί! Δηλαδή με τα αυτιά και τα χώματα είναι οι Αριανοί και παππούς που πήρε τα φέτες μέσα. Ο Δασκαλάκης δεν μπορεί να σκάψει. Μη θες να σου πω επώνυμους παοξίδες που δουλεύουν στους δήμους και στα ραδιόφωνα και στα σταμάτα. Όχι, είναι λίγοι, ελάχιστοι. Άστα, άστα. Δεν χρειάζεται. Εγώ πες, δεν έχω πρόβλημα. Δεν χρειάζεται. Αδέρφια, Κωστής Μαρα... Εγώ πάντα το ξέρουν όλοι ότι το έχω πει. Μπορεί να είμαι και ο μόνος. Που το έχει πει. Ναι. Α, για σένα σε παραδέει, εντάξει, δεν είπα για σένα. Πρώτη στιγμή. Ναι. Αλλά πες εσύ ότι δεν ξέρω. Εγώ δεν είπα να μην πάρει κανένα Αριανό, αλλά οι 9,5 στους 10 να είναι Αριανοί στο Δήμο είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι συγκλονιστικό. Είναι απίστευτο. Είναι μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Όταν οι 9,5 στους 10 στη Θεσσαλονίκη είναι Αριανοί, οι 9,5 στους 10 στο Δήμο θα είναι Αριανοί. Το τελευταίο λεπτό πριν το διάλειμμα λέμε ανέκδοτα. Σωτήρι. Εσύ τι πετάγεται, εσύ τι απαντάσεις. Ρώτησα, λέμε ανέκδοτα. Να πω κι εγώ κανένα άλλο. Να πω κι εγώ κανένα χαριτωμένο. Έχετε έρθει και θα βγούμε φωτογραφία. Έχετε έρθει με κίτρινο. Αύριο θα βγούμε φωτογραφία. Αύριο δεις την μπλουζάκι θα βάλω. Αύριο θα βγούμε φωτογραφία. Και σήμερα θα βγούμε. Όπως θες. Αλλά αύριο θα βγάλεις. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Βέβαια, εσύ, για να πάμε σε break. Ο Σωτήρης σηκώθηκε και τώρα έφαγε. Ναι. Σηκώθηκε και όρθιος και τα χέρια της σταυρωμένος. Ο Νταβίκος της εκπομπής. Ο ποιος? Νταβίκος. Σηκώθηκε. Νταβίκος είναι. Σε είναι. Με την καλή έννοια. Με την καλή την έννοια. Γιατί... Μόλις έγινες λίγο απειλητικός. Η καλή έννοια του Νταβίκου που πιάνε ρε φίλε. Δηλαδή. Έκανε τα τηλεφωνήματά του. Ντερλίκωσε. Ούτρες απ' έξω. Δεν φάγαμε τίποτα ακόμη. Ποιος τα έφερε αυτά? Μια φόλα παοξού. Φόλα πα... Μεταφέρω τη Σωτήρης. Δεν έφαγε απ' έξω τίποτα. Τι έκανε, τι είπε. Συνάδελφε, νηστεύεις αλλά το λες βλάκα. Ανιστεύει. Νηστεύει και με λέει βλάκα. Είναι μεν, αλλά δεν πρέπει να το λες. Ποιος νηστεύει. Αφού νηστεύεις. Εγώ τα μεταφέρω. Όχι, όχι. Νηστεύει και με λέει βλάκα. Ωραία, εντάξει. Λάθος. Το ότι νηστεύει. Όχι, που σου είπε βλάκα. Γιατί ενώ είσαι, δεν έπρεπε να σου το πει. Εγώ τον αγαπώ. Εγώ τον αγαπώ. Εγώ τον αγαπώ. Όπως τον ΠΑΟΚ. Και το ξέρει. Και τον ΠΑΟΚ τον αγαπώ και το σέβομαι. Γι' αυτό και βάζω ποδοσφαιρικό θέμα ΠΑΟΚ σήμερα. Το σέβομαι, είπε κιόλας. Δηλαδή, παιδιά, αυτό. Φτυχώς είμαστε. Έχουμε από πάνω άλλο όροφο ή είμαστε τελευταίο. Τελευταίο είμαστε. Φτυχώς Παναγίζα, λοιπόν, φεύγαν όλα τα πάντα. Επειδή εγώ αγαπώ τον ΠΑΟΚ, βάζω θέμα ΠΑΟΚ, ακρεφνώς ποδοσφαιρικό και το λέω σε απλά ελληνικά. Ναι. Πες το, κάθε να πει. Αμυγό θέλει να πει. Αμυγό ποδοσφαιρικό. Με ωμέγα. Με ωμέγα, ναι. Am I the only one who's looking forward to see a Nick Karelis, Chumba Akpom duet in PAOK's forward line? Επαναλαμβάνω σε απλά ελληνικά. Am I the only one who's looking forward to see a Nick Karelis, Chumba Akpom duet
in PAOX forward line FM gap name surname. Α, αυτό δεν χρειάζεται, τι λέω. Αυτό είναι κανονικά, τη γνώμη σου. We just want your opinion in our computer. You will never see them. Okay. You will always see. Είμαι ο μόνος που περιμένω να δω ντουέτο Νίκου Καρέλη. Καλώς ήρθες, παιχταρά στον ΠΑΟ. Με τον Αγκόπ. Καλώς ήρθες. Με Τσούμπα Ακπομ. Συνεχίζει να είναι ταυρί. Ναι. Για να πάρει και καμία κεφαλιά. Ναι. Για να πάρει και καμία κεφαλιά. Γιατί ο άλλος δεν παίρνει ο σέρβος. Ντουέτο μπροστά στην επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Είμαι ο μόνος. Okay. Και δύο διπλές προσκλήσεις για το sold out live του Κωστή Μαραβέγια απόψε στο θέατρο Γης. Είναι sold out, αλλά αυτή η εκπομπή έχει τις άκρες, δίνει δύο διπλές προσκλήσεις. Κωστής Μαραβέγιας απόψε, περιμένω κυρίως μηνύματα από γυναίκηδη. Πες μας, πάσε με να μπω. Μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Αυτός, γιατί είναι ιδανικός για υπουργός αυτή την κυβέρνηση. Ανοίξε μου γιατί απ' έξω κρυώνω. Όχι. Πάσε με γιατί, να δες τώρα. Μέρες τώρα στην πόρτα. Είναι ίδιο στο παραμυθάς, ρε φίλε. Ναι. Διάλειμμα. Άιντε αδέρφια, καλημερίζουμε όσες και όσους μόλις τώρα συντονίστηκαν στους 107,4 μεγάκυκλους των FM και το λίμπερο της καρδιάς τους. Εδώ είμαστε, λατρεμένοι αγαπημένοι Τρόικα, μέσω Τύρι Δασκαλάκη, για ένα ακόμη πρωινό Τετάρτης, σήμερα 36 Αυγούστου, για κάποιους άλλους, για κάποιους λίγους, 5 Σεπτέμβρη, σωτηρίου 2018. Και γιορτές σήμερα, Ζαχαρίου, Προφήτου, Πατρός Προδρόμου, Πέτρου, Μεδίμνου, Αλεξάνδρειας και Άλτος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Στον συμμαθητή μου, τον Ζαχαρία από το Δημοτικό, χαθήκαμε ένα ψηλό αλυτάκο. Και στην Αλεξάνδρεια που γιορτάζει, στο Γιδά, έτσι. Με πιάνει σε μένα. Χρόνια πολλά, Ζαχαρία Κατσούλη. Τσακ. Μπράβο. Φωτογράφος. Ζαχαρία, ναι, απλά δεν βλέπω σταυρό. Μάλλον δεν είναι. Είναι Ζαχαρίου Προφήτου Πατρός Προδρόμου σε αυτά τα παραπόταμα. Έχουμε ξεπαρθιανιστεί σημασικά από τον φίλο τον Φίβο, τον 899, ο οποίος μπαίνει για Μαραβέγια. Έτσι, πως το γράψε, νομίζω, δύναμη Δελιβοριά. Ναι. Ε? Ναι. Δύο διπλές προσκλήσεις για ένα live το οποίο πάει για sold out. Οι Duran Duran δεν γέμισαν το θέατρο Γης, θα το κάνει όμως ο Κωστής Μαραβέγιας. Απόψε η αναλογία αναμένεται να είναι ένας προς 5, μπορεί και προς 7, έτσι. 1 προς 5 στη χειρότερη περίπτωση. Καταλάβατε τι εννοώ, 1 προς 5. Κωστής Μαραβέγιας με την παντάρα του απόψε στο θέατρο Γης, δύο διπλές προσκλήσεις από την Τρόικα. Και ένα ζευγαράκι γυαλιά ηλίου. Το quiz του Παναγιώτη δεν ισχύει νομίζω πια. Δεν, γιατί ήθελα να το βάλω και σήμερα, ρε γάμο. Η πιο πολύ. Δεν το απάντησε τότε. Το απαντήσαμε σε μία ώρα. Το απαντήσαμε χθες μία ώρα. Εννοείται. Τι το απαντήσαμε, δεν το απάντησε. Δεν είπε πώς λεγόταν. Εμέσως πλην σαφώς το απάντησε. Ναι, δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Με ρωτούσανε μετά. Α, σοβαρά. Ναι. Σε ρωτούσανε. Ναι. Βασικά θα το βάλουμε. Τι θα το βάλουμε, πες το. Να δώσει την απάντηση δηλαδή. Να δώσει την απάντηση. Άρα θα βάλουμε άλλο quiz. Έχει quiz, Άγγελα Σλάμα. Κάτι ήρση, μέχρι και χθε κάτι είχα εδώ και δύο μέρες και πολύ πριν. Πολύ ωραία. Έχω. Ποια εύνοια είναι αυτή για τον ΠΑΟΚ, αυτή με το. Δεν είναι quiz. Το βάλτο αυτό, με βάλτο. Δεν είναι quiz. Εντάξει, βάλτο. Βάλτο αυτό άμα θε. Δεν είναι quiz. 43-28. Σαν την έκθεση είναι 83. Α, δίνει νούμερο. Του δίνει ένα νούμερο. Τα ένα. Α, δεν μπορεί. Τα ξέρω, τα ξέρω. Η απάντηση τώρα είναι λίγο πιο αυτό. Έπρεπε να πει τρεις φορές. Αλλά πρέπει να εξοικειωθείς. Τρεις φορές γιατί? Σε το πιάσεις εσύ. Α, για βήτα, ναι. Έτσι δεν λέτε. Εκεί πήγε το μυαλό. Εγώ είδες όμως, εγώ είδες πως παίρνω στροφές. Ναι. Ναι. Και παρόλα αυτά, βήτα γάμα τέτοια. Από κάτω από τα πρωταθλήματα λοιπόν, είσαι. Τα σπορ του Βορρά επί ένα χρόνο τουλάχιστον. Δεν αναφέρω το όνομα Παντελάκης πριν αποχωρήσει από την ΠΑΕ. Πώς το λέγαν τον κύριο. Το λέγαν το συγχωρεμένο. Ο Τέος. Ο Τέος. Αναφερόταν στον πρόεδρο του ΠΑΕ ως Τέος. Ενώ ήταν νυν. Τα σπορ του Βορρά, έτσι. Ναι, ναι. Τα σπορ ενώ ήταν νυν, το λέγαν Τέος. Ο Τέος. Mm. Ο Τέος. Πάρε την ομάδα Τέος. Φύγει από την ομάδα Τέος. Δες που κατάρει τον ΠΑΟΚ Τέος. Τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν αναφέρω Παντελάκη. Γιατί ο κύριος Μίμης. Τι. Είχα πόλεμο, εντάξει. Είχανε. Προφανώς. Λοιπόν, πώς ερμηνεύεις εσύ που μας ακούς, ναι, την ξεκάθαρη με το καλημέρα, ναι, στην εισαγωγή των δηλώσεών, ναι, του, ναι, 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 αφού είπε περίπου τρεις φράσεις σε πολύ καλά ελληνικά, ναι, 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 ο νέος Αμερικανός πρόξενος στην πόλη μας. Καλύτερα από τον Τσίπρα. Και είπε σε λίγο θα μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Τα ελληνικά του είναι καλύτερα από τα αγγλικά του Τσίπρα. Ναι, σαφώς. Ωραία. Και είπε ότι ντρέπομαι που θα σας μιλήσω στα αμερικάνικα.
είπε, Αμερικάνος και είναι ντροπή, μπράβο. Είπε ότι America is here and America will be here. Πώς το ερμηνεύεις αυτό, τι σημαίνει για την πόλη? Και πού δεν είναι για την Ελλάδα, δηλαδή, για την πόλη μας, για την Μακεδονία μας. Λοιπόν, για τη Μακεδονία και το μας, ποδοσφαιρικό. If America is here, Σκοπιαντάν. Ναι. Και το ποδόσφαιρο του είδα πάντως παντού, Βόρεια Ελλάδα του προσκυνάνε. Παντού. Χαλκιδική, αυτά, Καβάλα, λέει καλά, παίρνουν οι άνθρωποι και πέφτει Φράγκο. Και πέφτει Φράγκο, ε. Χείρε. Ναι, χύρε. Αλήθεια. Η Σκοπιανή. Μαρία, επειδή δεν κάνεις διακοπές στη Βόρεια Ελλάδα, πας στα νησιά με τα λεφτά που έχεις. Λάει με κόσμο όμως. Επειδή ήμουν στην Καβάλα, τριήμερο, είδα υπεύθυνο ξενοδοχείο. Τριήμερο. Δυόμιση με δύο μέρες. Πάλι τριήμερο. Και Καβάλα τριήμερο. Πάλι. Για πότε λέω, ρε, ξέρεις? Μέσα στον Αύγουστο. Πότε? Στην άδειά του. Πότε τώρα, χθες, πότε, πότε σήμερα, πότε νόμιζα. Δηλαδή Καβάλα πήγε τριήμερο. Παξού αντίπαξου πήγε τετραήμερο. Πότε πήγα Παξού, βρε, Μπούφο? Ιθάκη πήγε εξαήμερο. Πότε πήγα Ιθάκη, βρε, Μπούφο? Ποτέ δεν έχω πάει Ιθάκη. Πού ήσουν φέτος? Α, ο Τσίπρας ήταν. Πλάκα, Ιθάκη δεν έχεις πάει. Γιατί? Μπέρδεψα τους τέτοιους. Δεν μου λένε τίποτα τα Επτάνησα. Το μόνο που θέλω να πάει είναι Ιθάκη. Πού ήσουν φέτος? Δεν είναι νησιά. Τα Επτάνησα. Είναι αστικά κέντρα με γύρω. Πού ήσουν φέτος? Λοιπόν. Είδα, σου λέω στην Καβάλα μπροστά, διευθυντή ξενοδοχείου, να είναι σε τρεις οικογένειες Σκοπιανούς. Μόνο που. Ναι. Εντάξει, ανάγκη έχουν, ναι, νομίζεις. Ναι, ανάγκη έχουν. Καλά, εντάξει. Φιλέ, ο Σκοπιανός. Λοιπόν, ο Σκοπιανός έρχεται και παίρνουν δύο σάντουιτς, ναι, να φάνε τέσσερα άτομα. Γιατί ο Γερμανός τι έπαιρνε? Το ίδιο. Α, το ίδιο. Ο Έλληνας παίρνουν από δύο σάντουιτς. Ποιος μιλάει που το ζήτησε το κοριτσάκι εδώ έξω που το έφερε, του ζήτησε ένα τόστ από την δώρα και θα πάμε σπίτι να φάμε, έχει φαγητό η μαμά. Ποιος μίλησε? Ποιος μίλησε? Το κοριτσάκι ζήτησε ένα τόστ και λέει έχει κάνει μαμά γεμιστά. Ωραία, τι σου λέει, ρε Τσαλτίδη. Το κοριτσάκι πριν είχε φάει μπουγάτσα. Είναι η θηλία του Ιρακλή με τον Αριανό. Αυτή είναι η θηλία, κατάλαβες. Θα φωνάξω την Μαρίστα να σε ξεφτυλίσει. Διότι το κοριτσάκι είχε φάει μπουγάτσα, ικανόπιτα, τυρόπιτα, γάλα, κακάο και τι είχε φάει. Δάγκωνε ένα και τα άφηνε. Πλήρωνε. Μετά έφαγε σουβλάκια. Δηλαδή εκείνη την πατατάκια. Δεν μου λες κουλούρι από τον Αλαμουτίν, πώς δεν το πες αυτό? Χειρότερο... Όχι, δεν ήθελε κουλούρι. Αυτό που είναι το χειρότερο, δεν πρέπει να τρώνε όλα αυτά. Πραγματικά πρέπει να φας στο σπίτι. Ναι. Το σωστό αυτό το είναι. Σωστό, ναι, σωστό. Παρ' όλα αυτά εκείνη τη μέρα ήταν η μέρα του παιδιού, όποτε έρχονται με τον μπαμπά. Και πάει αυτός να μας διαβάλει σε σχέση με το τι παίρνουμε στα παιδιά μας. Αυτός που δεν κάνει παιδιά για αυτό το λόγο, ξέρεις. Για να μην τρώνε την τυροπιτά του το πρωί. Εννοείται, μπούφος για βλάκα με έχεις. Εμείς είμαστε βλάκες που φαντάζεσαι. Σκηνικό! Φαντάζεσαι 8 μπαμπάδες ασλαμάδες, έτσι. Ναι. Να πηγαίνουν τα παιδιά τους για να περάσει το σχολικό. Φίλε, απόγευμα. Βράδυ. Θα είναι στην βραδινή. 17 ώρα ο οδηγός. Μα αυτός δεν είναι. Αυτός δεν είναι ότι αργεί το πρωί, ας πούμε. Αυτός είναι ότι αργεί πάντα. Δηλαδή, 2 η ώρα το μεσημέρι θα κάνει εκπομπή 2-4. 2 και 10 θα έρθει. Θα κάνει 6 το πρωί, ναι. 6 και 10, δεν θα έρθει 7. Βάλε με 2-4. 6 και 10. Θα κάνει 8 το βράδυ, όπως έκανε 8 το βράδυ, 8 και 4 ερχόταν. Πότε έκανε? Α, με τον Βεντούρη. Ρε φίλε, Γιώτη, καλημέρα, Γιώτη. Βεντούρη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Δεν πρόλαβα να απαντήσω, ρε. Μηνυματάρα μου στην Κυριακή. Πρόσεξε, φίλε, το καλύτερο ποιο είναι. Ποιο? Τον έχουμε στούντιο ένα μάτσο του Ηρακλή. Οχ. Αυτό είναι φαίλα. Ο Σωτήρης τα ξέρει. Αυτό είναι για ταινία, φίλε. Πραγματικά είναι σενάριο. Το έχω πει αυτό. Λοιπόν. Πέρσι. Με παίρνει τηλέφωνο η Χολύπτης. Πριν 2 χρόνια. 8 η ώρα το μάτς. 8 η ώρα το βράδυ. Με παίρνει τηλέφωνο η Χολύπτης. Αλλά είμαι, Παναγιώτη, χάλια κρυωμένος. Είμαι χάλια κρυωμένος, σοβαρά και τα λαιμά μου χάλια. Λέω, αν το βγάλω. Περίμενε, άκου να σου πω. Το μάτς τι ώρα είναι? Περιγραφή Ματζιούκης. Περιγραφή Ματζιούκης. Με παίρνει 8 η ώρα ο Χολύπτης. Κύπελο Ελλάδος με αναγέννηση καρδίτσα. Περίμενε, ρε φίλε. Ήδη κουράστηκα. Περίμενε τώρα. Με παίρνει ο Χολύπτης, μου λέει, ποιο είναι στούντιο? Λέω, ο Μάριος. Λέει, δεν ήρθε ακόμα. Λέει, δεν ήρθε ακόμα. Λέει, τι να κάνουμε. Λέει, αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς. Τι να κάνουμε. Βάλε, λέω, το Μπατζιούκι, λέω, ανέβασε. Τότε θα πει ο Γιώργος μόνος του μέχρι να έρθει. Πού να του πάει του Ηχολύπτη. Μιλάμε για διάνοια. Μα σκεφτείτε. 8 και 5, 8 και 10, 8 και 10. Ο άλλος μόνος του να μιλάει ο καημένος. Να τα. Έχουμε φτάσει στο 8-21 λεπτό του αγώνα. Και ήρθε ο Μάριος Ασλαμάς στο στούντιο για την λέει. Ο άλλος παθαίνει σε εγώ. Καλά, πώ αυτό. Πήγε εκεί πέρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και τα λέω. Ήταν επειδή ήταν κρυωμένο κατά τα άλλα. Τι έκανα, τι έκανα. Περίμενε, ακού τι έκανα. Περίμενε. Το ρωτάμε. Δασκαλάκι και πάνε Παπαδόπουλα. Να πω ποιο είναι πιο έξυπνο. Τι έκανα. Αυτό το ξέρει, το έχει ακούσει. Το έχει ακούσει. Πήρε τηλέφωνο. Πήγε καφτατζόγλιο, τι έκανα. Πήρε τηλέφωνο. Πήγε, άκου λίγο. Πήγε καφτατζόγλιο. Χειμώνα. 8 και 25 ήρθε, μπήκε στο στούντιο και τι είχε κάνει. Πήγε στο καφτατζόγλιο. Και καλά, άκου τώρα, Ηρακλής Καρδίτσα, ναι, για να πάρει τις συνθέσεις
Ο τύπος είναι στούντιο και αυτός πήγε να πάρει το χαρτί των συνθέσεων και καλά. Πιστεύω και χειριέται στον καθρέφτη και το έπαιξε τον εαυτό του αυτό το πράγμα. Θα πεις ότι θα πας να πάρει συνθέσεις και ο καθρέφτης ραγίζει. Περίμενε. Επειδή είναι και μπούφος, τα λέει μόνος του. Τι έκανε, ρε φίλε. Τι έκανε. Γιατί πήγε στο Καφτατζόγλι. Καμιά κομμενίτσα εκεί. Για να πάρει σαλέπι. Πήρα σαλέπι. Και αφού πήρε το σαλέπι. Το οποίο είναι ελεϊνό το σαλέπι. Ήρθε, άκου λίγο. Με το μηχανάκι λέει, με, ωραία, πέντε, με πέντε με ένα χέρι και στο άλλο χέρι κρατούσε το σαλέπι. Όχι, λά, εδώ είσαι παραμύθιας. Κάτω το είχα και δεν ισχύθηκε γιατί, ούτε σταγόνα, για ποιο το λόγο. Το έχεις το μηχανάκι πάνω. Μιλάμε για βλάκα έτσι. Ναι, στο μηχανάκι, γιατί δεν ισχύθηκε ούτε σταγόνα. Γιατί είχες βάλες βάση. Φέρε εσύ πάρε αυτό τον καφέ, πάντων, από εδώ, στην Αριστοτέλους. Γιατί οδηγούσε με ένα χέρι. Είναι πηχτό το σαλέπι αυτό. Πάγωσε. Από το κρύο πάγωσε. Όταν ήρθα εδώ δηλαδή. Καλά, ρε, δηλαδή τα λέτε και τα πιστεύετε αυτά. Δηλαδή, πάγωσε το σαλέπι μέχρι να είσαι εδώ. Πού για, είσαι, ρε, για φίλε. Παθολογικό ψεύτη, όχι για. Είναι πρόβλημα. Και πηχτό. Ο Hans Christian Andersen. Α, είναι το διήμερο που λέγανε η Θεσσαλονίκη θα μοιάζει με τη Σιβηρία. Τέτοιο κρύο θα έχει. Άντε ρε, ψεύτη. Βάλε τα μηνύματα. Άντε ρε, ψευτομάριο. 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 Πάγωσε το σαλέπι, άκουτι. Βάλτο στο automatic. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό θεματάκι. Είμαι ο μόνο. Που περιμένω να δω ντουέτο στην forward line του ΠΑΟΚ Νίκο Καρέλη Πεκταρά. Επιτέλους έφερε ο ΠΑΟΚ Πεκταρά με Τσούμπα Ακπομ. Όπως πολύ σωστά τον έλεγε το πουλέν μου την Κυριακή ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Τεράστιος. Έτσι, γιατί δεν είναι Ακπομ, έκανα λάθος. Εγώ δεν είναι γαλλικής καταγωγής και δεν είναι Γάλλος, είναι Βρετανός. Δεν είναι στο πύρα. Επίσης και ο Σωτηρακόπουλος έλεγε στο πύρα. Σοβαρά. Αποκλείεται. Κοροϊδεύει. Καθόλου. Δεν το είδε στο μάτι. Στο μάτι με τη Βίδη. Το δεύτερο δεν το είδα, όχι. Το δεύτερο μάτι το περιέγραφε ο Σωτηρακόπουλος και έλεγε στο πήρα. Απαράδεκτο. Και αυτό δεν ξέρει. Γκασμά. Γκασμά. Στο προκείμενο. Αποκλείεται να μην ξέρει το Γιάννη στο πήρα, ρε φίλε, ο Σωτηρακόπουλος. Αγαπημένο Χρήστο μου σε ξέρω. Και τον έχω βγάλει δύο φορέ στον αέρα εδώ. Τα βιβλία τα έχω δώσει όλα δώρο. Το πήρα και εγώ το αγόρασα. Τα έχω πάρει εγώ και τα δώσω και εγώ. Εγώ τα αγόρασα. Και τα έδωνα και δώρα από εδώ. Τον έχουμε βγάλει εδώ πέρα δύο φορές μία με τον Παναγιώτη. Και μία μόνος μου συνέντευξε εδώ πέρα στο Λίμπερο πρωί. Ναι. Αλλά είπε στο πύρα. Γάλλο, μαύρο ποδοσφαιριστή στο πύρα. Μόνο αν το έχει πει ο ίδιος ότι προφέρομαι στο πύρα. Μόνο, και εγώ έτσι μόνο το δεχόμαστε. Τα ονόματα είναι και λίγο ιδιαίτερα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ένας που λέγεται Σώτηρης. Ναι. Να υπάρχει κάποιος που το έχει κάνει το όνομα Σώτηρης. Εδώ ξέρω ένα Τσαλτίδη που έκανε ραδιόφωνο 15 χρόνια και άλλαξε το επίθετό του μετά, τον τόνο. Πώς το κάνει. Ο Ασλαμής, Ασλαμάς. Ασλαμάς, Ασλαμής. Και Ασλαμής και τόνο και ισχυρά. Και τόνο και ναι. Παναγιώτη, μάρκαρε τα δικά μας. Από εκεί πλέει Φίβος. Βάλε το μπλε. Βάλε το τέτοιο, ρε. Μαρία, καλημέρα. Τι τραγούδι μπορούσε να τραγουδάει. Βάλε το μπλε, βάλε το τέτοιο. Πάτα το εκείνο. Βάλε, ποιο θα σε πω τέτοιο, ρε. Από... Αυτό μου αρέσει πολύ. Μπορούσε να τραγουδήσει ο Κομίνης ή ο Μελισανίδη. Ναι, πες, του... Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Αυτό βάλτε ρε Σωτήρη, Μαραβέγια είναι, βάλτε να ακούσετε λιγάκι. Δίνουμε δύο διπλές προσκλησούλες, όχι μονές, δύο διπλές για απόψε θέατρο γης. Έτσι, μιλάμε για live που πάει για sold out. Και καταφέραμε και πήραμε δύο διπλές προσκλήσεις. FM και όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις Μαραβέγιας, αποστολή στο 54526 ή απλά live. Και πώς ερμηνεύεις την φράση με την οποία συστήθηκε νέος Αμερικανός πρόξενος στην πόλη μας, ότι η Αμερική είναι εδώ και η Αμερική θα είναι εδώ. Μουσική, Σωτήρη μου. Δυο κουβέντες να σου πω. Άνοιξε με μ' απ' έξω κρυώνω. Κομίνη στο Μελισανίδη. Άσε με να μπω. Άσε με τη γρήνα μπω. Τον τίτλο να σου δώσω. Να σου πω. Άνοιξε βρε τίγρη κρυώνω. Αχ, λα 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 λα. Ο Τσαλτίδης κοιτάει με. Κομματάρα φίλε. Γεια σου Κομίνη γίγαντα. Πολύ καλός διαιτητής. Πολύ καλός διαιτητής. Πολύ καλός διαιτητής. Για μένα πολύ καλός διαιτητής. Και στο μάτς εκείνο κάνει τέλεια διαιτησία. Μέχρι το 89.30. Κομματάρα! Αυτό το λέει. Αυτό με τη Σωτηροπούλη είναι με την. Ωραίος είναι ο Κωστής. Ωραίος. Με Σωτηροπούλη είναι τώρα. Με Σωτηροπούλη, ναι. Η κυτρινόμαυρη φωτογραφία ανέβηκε στο Facebook του Λίμπερο. Σωτηρή, λίγο το χαμηλώνεις, είμαστε πολύ να τα ευχαριστώ. Τέλεια. Ανέβηκε η κυτρινόμαυρη φωτογραφία.
Α, που... που είστε ντυμένοι στα κίτρινα. Και αύριο θα βγάλει τη φωτογραφία. Α, στο αύριο, και αύριο, και αύριο. Στο Facebook του Λίμπερου, έτσι. Όχι όλα πάω τάρι. Σχολιάστε φωτογραφία τώρα στο Facebook του Λίμπερου από το στούντιο πριν από περίπου 6 λεπτά. Την τράβηξε ο Χρύσανθος, ο οποίος απολαμβάνει την Μαντό. Κοπελάρα, φίλε. Κοπελάρα. Η άλλη μου αρέσει πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ. Παρασύρθηκε από το κομμάτι μέχρι και ο Δασκαλάκης. Εκεί πάει 11 και 2 και δεν πάει σε διάλειμμα, φίλε. Σωτήρη! Τον παίρνω χθες τηλέφωνο. Δεν απαντάει. Με παίρνει μετά από 5 λεπτά. Έλα, φιλαράκι. Πάντα τουλάχιστον πάντα παίρνω μετά. Κατάλαβε τι γίνεται. Έλα, φιλαράκι. Λέω, ρε, πού είσαι. Είμαι στο πέμπτο ποτήρι και σε χαιρετώ. Τέλεια ήταν χθες. Τι λέει. Με δωράκι κρατικό, μούγκα για το μακεδονικό. Διάβασα, μόλις διάβασα. Αυτό πώς λέγεται, Χρύσανθε. Το πικάκι, πώς λέγεται αυτό. Το πινακάκι αυτό. Ατάκα. Η ατάκα από το All About Aris, σε εισαγωγικά. Ποιος να εννοεί άραγε. Με δωράκι κρατικό, μούγκα για το μακεδονικό. Το διαβάζω άλλη μια φορά για να μην κουράσω. Μούγκα για το μακεδονικό, ποιος εννοείς? Με δωράκι κρατικό, μούγκα για το μακεδονικό. Γιατί εμείς βγάζουμε πάνω για τη Μακεδονία. Εσείς βγάλατε με τη Λάρισα ή δεν το είδαμε. Βγάλατε. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, αδέρφια. Και επιστροφή σημαίνει ότι επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Υπάρχει ήδη ένας μίνι μηνυματικός χήμαρος. Θα διαβαστούν όλα τα μηνυματάκια σας. Επιτέλους κάποιος ασχολείται με το ποδοσφαιρικό θέμα το οποίο βάζουμε. Γιατί εγώ πλέον δεν βάζω θέματα. Γιατί θέλετε πάω, ποδοσφαιρικό θέμα. Ευτυχώς, μπράβο ρε το 45 και το αναλύσει, το πας πάρα πολύ ωραία. Ο Θουβού είναι. Α, ο Θουβού, μπράβο ρε Θουβού. Χωρίς να το διαβάσω, λίγο άραπα κόλλα που βλέπω, τεκμηριώνεις, λες την γνώμη σου κτλ. Λοιπόν, το βρίσκω αρκετά λογικό. Η συμμετοχή κυρίως για τις διπλές προσκλήσεις για τον Κωστή Μαραβέγια απόψε στο θέατρο Γης, ώρα έναρξης 9, 9 και 10. Είναι δύο διπλές προσκλησούλες Κωστής Μαραβέγιας, να ανήκουν η πλειοψηφία να ανήκει σε γυναίκες. Απόψε στο Μαραβέγια, όποιος δεν βρει γκόμενα ή είναι γκαντέμις. Ή είναι... Άλλη λέξη από γκου. Ακριβώς. Έτσι. Θα είναι σαν ένα Καλούλης. Φίλο μου... Σαν ένα από φίλο μου που είχαμε πάει μαζί στα τέλη δεκαετίας του 90. Γκάλης. Θα είναι... Λοιπόν, κουίζ. 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 Σωτήρη. Πού το σκέφτηκα πάλι. Πόσο με λατρεύω, ρε. Είναι Γκαντέμις, είναι Γκάλης. Κλείς τη μουσική. Γιατί έχει πολλές γι' αυτό. Άντε, σωστά. Κλείς τη μουσική, Σωτήρη. Κλείστε τη μουσική. Ξυπνάω ένα πρωινό, βγαίνω από το δρόμο μου και βλέπω το βλέπω μπροστά μου. Χριστός και Παναγία, λέω. Τον Γκάλη. Ναι, ρε. Κοντά εμένα ήταν εσύ. Πολύ, ναι. Σε αυτό που μένεις τώρα. Ναι. Είστε κοντά. Ναι. 23-10-287-888 ανοιχτές γραμμές από τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Τεράστιο μήνυμα του Γιώργου Τιταλού. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express στην πρώτη ή στον πρώτο που θα απαντήσει στην ακόλουθη ερώτηση. Ναι. Είμαστε. Oh, πάλι το ίδιο θα με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Α, δεν βαρέθηκες. Και, την κοπέλα που ήμουν τότε, πηγαίνουμε στους Pix Lux μέσα δεκαετίας των 90 στο θέατρο Γης. Έχει περίπου 8.000 κόσμο. Wow. Κατεβαίνουμε κάποια στιγμή προς το τέλος της συναυλίας κάτω, για να φύγουμε γρήγορα. Είναι το αδιαχώρητο, η αναλογία είναι άντρα προς γυναίκα, 1:7. Στέκεται ο Παπαδόπουλας, δίπλα στα δεξιά του η φίλη μου και στα δεξιά της εγώ. Αυτό που θα σου δείξω. Ναι. Το είδα. Θα αποθεώσεις ναι. Τον Καρυπίδη. Ωραία, το Θόδωρο. Συνέχισε. Το Θόδωρο. Ναι. Κάποια στιγμή μου λέει ο Παπαδόπουλας. Σκύβει για να με δει και μου λέει. Ρε φίλε, είναι απίστευτο. Έχει 10.000 κόσμο. Οι 6.500-7.000 είναι γυναίκες. Δες τι ήρθε και στάθηκε δίπλα μου. Λοιπόν, ο πρώτος ή η πρώτη που θα απαντήσει, τι στάθηκε εκείνη τη βραδιά. Μέσα προς τέλη δεκαετίας των 90 στο θέατρο Γης, στην αυλία Pix Lux, δίπλα στον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλα. Δες τι ανέβασε ο Καρυπίδης. Κοίτα εδώ, ρε. Υποκλίνομαι βαθιά στο μεγαλείο του Θόδωρου Καρυπίδη, του Προέδρου του Άρεως. Πήρε την έγκριση από το Super 3. Η 83η. Έγκριση να πάρει το Super 3. Τι νομίζετε, πάω και δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κρίμασε Αργεντίνη και σημαίες. Να το πω για να σχολιάσω τον κόσμο. Αυτό το ανέβασε στο προφίλ του. Στο προφίλ του. Στο προφίλ του. Η 83η ΔΕΘ έχει χρώμα κίτρινο. Βάμος. Και έχει χιαστή. Μία σημαία πανέμορφη ριγέ του Άρη, κίτρινο μαύρο, με τετραγωνάκι πάνω αριστερά, όπως οι Αμερικάνικοι, φανταστείτε, με το έμβλημα του Άρεως. Η άλλη σημαία είναι η Αμερικάνικη. Και γράφει από κάτω, In God we trust. Έξω οι Ρώσοι.
Ρε, μου λες πόσα αστέρια έχει πάρει η σημαία της Αμερικής. 52, ρε, τι θες. Όσες είναι και πολιτείες. Όσους πολέμους έχουν κάνει. Όσοι είναι και πολιτείες. Γιατί θα βάλουν και το κι άλλο. Ενώ οι Ρώσοι δεν έχουν κάνει. Θα βάλουν κι άλλο, κατάλαβες. Παναγιώτη, οι Ρώσοι δεν έχουν κάνει. Πάνε αγόρασε κανένα παίχτη την Τσετσενία, ρε. Άντε, ρε, κακομίρι. Άντε, ρε, κακομίρι που θες τώρα. Παναγιώτη, έτσι ανοίγουν οι αγορές και έτσι μεταφέρεται η φλόγα του rock and roll. Έρχεται το χρήμα. Στο Βιετνάμ γίνονται πλέον κάθε βράδυ 100 live Αμερικάνικα. Μάρο, τι είσαι Βιετνάμ. Κάθε χρόνο, όχι. Δεν έχει καταλάβει. Οι Αμερικάνοι ρίχναν την απάλ. Ρίχναν την απάλ για να πούμε και να κάνουμε. Ο μισός είναι Αμερικάνος και ο άλλος μισός Κινέζος. Και τα δολάρια και τα γουάνγκ και όλα έρχονται. Τεράστιο μήνυμα, Γιώργο Ιταλού. Τραλαλαλαλα. Παπ, τέτοιοι στοίχοι δεν γράφονται πια. Η ηρωνία του για τον Κωστή Μαραβέγια είναι ολοφάνερη. Και άλλο μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού. Σκηνικό πρόληψη στον ΟΑΣΤ. Γεια σας, συγγνώμη που άργησα. Προσλαμβάνεστε. Καλημέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά, τεράστιο το μήνυμά σου, παλικάρι μου. Το μήνυμά σου είναι αρρώστια. Ποια λεφτά αφήνουν, βρε σερσέρι, μέχρι και μπετονιά μπετόνια με βενζίνα φέρουν μαζί τους για τους Σκοπιανούς. Το φαντάζεσαι. Λοιπόν. Έτσι, μπετόνια. Στα αυτοκίνητα μπετόνια. Και δίπλα τα μαγιό και πετσέτες. Χαλάρωσε, ρε Γιώργο. Κιμπάρι εσύ. Εσύ, ρε Γιώργο Ιταλέ. Τι αφήνει. Για να ξέρουμε. Τι αφήνει, θα τραθούμε. Καλημερίζω πάνω Σατζόγλου, ο οποίος όχι είναι στην Αμερική, το ξέρετε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο 845 είναι ο λατρεμένος του Βου, ο οποίος στο θέμα. Ο Σατζόγλου είναι ο Σάντζο Πάντζο. Ναι. Ναι, είναι πλέον στην Αμερική. Σώθηκε το παιδί. Τον είδα χθες στον Παναγιώτη, μιλήσαμε. Είχα και πολύ καιρό να το δω. Ασφαλές λοιπόν, εκεί πέρα, γιατί ναι. Η χώρα του κάνει πολέμους αλλού. Ο Άρης Παπαδόπουλα ενισχύεται ακόμα περισσότερο καθώς απέκτησε πριν από λίγο τον διεθνή Αλβανό στόπερ, πρώην του Αμβούργου, τον Μαυράη. Είναι μία ακόμα κίνηση με την οποία ενισχύεται το ρόστερ. Παυγούρο με... έπεσε για πρώτη φορά στην ιστορία του. Με στόπερ τον Αλβανό. Θα το θυμούνται. Τι? Θα το θυμούνται τον Αλβανό. Ποιος? Στο Αμβούργο. Πέρσι δεν έπαιζε το Αμβούργο. Περίμενε. Προφέρεται Μαυράη ή Μαυράη. Στο All About Arson έχετε Μαυράη. Πέρσι δεν έπαιζε το Αμβούργο, ρε φίλε. Ναι. Θα το θυμούνται για πάντα. Πέρσι έπεσε με αυτόν, σε ρωτάει, ρε παιδί μου. Ναι, έπεσε, ναι, έπεσε με αυτόν. Έπεσε. Ο αρχηγός Εθνικής Αλβανίας έπεσε. Απάντησε αν έπεσε με αυτόν, σε ρωτάει. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αμβρού θα το θυμούνται, αυτό σου λέω, ρε φίλε. Ναι. Δεν είπα κάτι παράλογο. Είχε όρο στο συμβολαιό του, αν πέσει να λυθεί το συμβολαιό. Όχι, θα το θυμούνται στο Αμβούργο, λέω, κατάλαβε. Και να πάει σε ομάδα πάλι β' Εθνικής. Είναι καλό παιδί. Εσύ τον έχει δει. Δεν ξέρει πώς τονίζεται. Εκτός να βλέπεις, φίλε, φλαμουρτάρι. Εσύ ξέρεις όλους τους παίκτες πώς τονίζονται. Όχι. Και άμα ξέρεις πώς τονίζεται, ξέρεις και αν είναι δεν καλή. Δεν ξέρω καν ποιος είναι, κατάλαβες. Αυτός θα σε καρφώσει. Ούτω... Αυτός. Ο Αλβανός θα σε καρφώσει. Αυτός ο Αλβανός. Ο Μέρτζιμ Μαύραη. Αυτός θα σε καρφώσει. Ο 32χρονος στόπερ. Όσοι μας ακούνε, φίλοι Αλβανοί, που ξέρω μας ακούνε πάρα πολύ, να μας πούν τη γνώμη τους. Ο Άρης έχει δύο παίκτες από την Εθνική Αλβανίας πλέον. Μπάσα και Μαύραη. Χθες το βράδυ το Λαμπάο Τάρης. Όπως θέλει. Λοιπόν, άκου λίγο, Μετζίν. Λοιπόν, Μετζίν, Μετζέν. Ξέρω τι με νοιάζει, ρε μπάσα. Μετζίν, Μετζίν μπάσα. Μετζίν Μπεκρή, πώς τον είπες. Λοιπόν, Μπεκρή είσαι άλλος. Μπεκρή κοίτα στη δική σου την ομάδα, όχι στη δική μου. Πάνε βρες τους. Πάνε βρες γιατί τώρα τους έχετε χαϊδεμένους. Πάνε και στο Κάσπερ. Εγώ αυτούς που ήταν στο Κάσπερ τους έδιωξα, να ξέρεις. Φύγανε. Πάνε γιατί με κάτι με δικού σου έκαναν πάλι. Η ομάδα κερδίζει, ρε φίλε. Ναι, καλά, 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 καλά. Και θα έρθει εδώ η γραστική. Ναι, βέβαια, για να ξανακερδίζει. Πώς να μην κερδίζει. Πώς να μην κερδίζει. Με τέτοια πέναλτι. Ένα με ουρακοτάκο και ένα με τα πέναλτι. Πώς να μην κερδίζει. Όπως και πέρυσι κερδίζει με τα ψέματα. Και ένα με τα ψέματα. Και ένα με τα ψέματα. 84 γκολ. Πώς να μην κερδίζει. Πώς να μην κερδίζει, βέβαια. Άμα κάνει βουτιά ο άλλος και τον δίνει πέναλτι, θα κερδίζει. Αλλά παίρνει και η ΑΕΚ πέναλτι. Αφού παίρνει η ΑΕΚ πέναλτι. Τέλος πάντων. Πήρα και στο περάρα. Ο Ασλαμάς που πάντα βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Όταν πέρσι μπήκε ο Σαββίδης στο γήπεδο, κανείς δεν είδε το όπλο. Κάποια στιγμή βγήκα μετά από δύο ώρες φωτογραφίες με που φαινόταν το όπλο του. Εστιάσαν όλοι εκεί, κατάλαβε. Καταρχήν αυτή ήταν η εικόνα. Πολύ ωραίο το ο Σαββίδης μπήκε με το όπλο, κατάλαβε. Τη ομάδα. Χάμπουργκερ. Χάμπουργκερ SV. Με ενοχλεί όμως δεν είναι το όνομα του παίκτη, το επίθετο του παίκτη κάτω. Έτσι είναι φανερά του Αμβούργου. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Και στη Γερμανία γίνεται αυτό πολύ. Παίζει πολύ στη τελικό, Γερμανία. Τελικό το 83. Καμιά φορά μπερδεύονται και κανένα συνάδελφο και το λέει ότι. Μάγκατ στο 8. Λέγεται Χάμπουργκερ. Μάγκατ στο 8 λεπτό. Ναι. Κάτσε, ο Μάγκατ κόλλησε λίγο στο μικρό. Φέληξ. Φέληξ, μπράβο, Φέληξ Μάγκατ. Ο 845 ο Φέληξ. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Άρης πήρε και τον Μαυράη. Διακρίνω μια ανησυχία γενικά στην Ευρώπη, στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Λοιπόν. Το μπαμ τη τελευταία στιγμή λέει. Εσύ θα έπρεπε, Μάρι, να μα ενημερώσει, αλλά πώ να μα ενημερώνει όταν έχει καθυστερημένο, δεν έχει ενημερωθεί, ότι ο Ηρακλής παίρνει τον Κλέιτον.
Το ξέρω, αυτά πρέπει να μας τα λες εσύ. Το ξέρω από χθες το βράδυ. Δεν μας το πες όμως. Ότι είναι μία ανάσα. Ναι, γιατί δεν το λες. Τα τυπικά παραμένουν. Γιατί πρέπει να το πω εγώ. Απομένουν. Πώς είναι 42. Για τον Σίλβα Κλέιτον. Γιατί δεν το λες. Ναι. Πες το μας. Πάρα πολύ απλά. Και καλωσορίζω και επίσης τον Ηρακλή, τον Θάνο Χατζηαθανασίου, έτσι. Ως βοηθό του Αλέκου Βοσνιάδη, που ήταν παλιότερα στην ΚΑΠΑ 20 του Ηρακλή. Πριν ανακοινωθεί ο Βοσνιάδης, έχει ανακοινώσει τον βοηθό του. Θάνο, καλημέρα, να είσαι καλά. Ακροατής, περιμένει. Καλώς γύρισες. Ακροατής. Και καλημέρα και στον Ηλία Παθανασίου. Ακροατής! Νέο γυμναστή. Να και ο ακροατής, να και εσύ. Καλημέρα, φίλε ακροατή. Καλημέρα. Έπεσε. Αυτό τι εννοεί ο Γιώργος Τάλος. Περίμενε, Παναγιώτη, έχει στείλει μηνυματάρα ο άλλος. Περίμενε, ναι. Τόση ώρα ο ακροατής, ναι. Και εσύ, ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος στηρίζεται η καριέρα σου στους ακροατές, στην στήριξη των ακροατών, είτε μηνυματικά. Κατάλαβα ότι έκανα πλάκα. Είτε με ακρόαση. Κατάλαβα ότι έκανα πλάκα. Ναι, αλλά τον ανάγκασες να πέσει. Η Αθηνά σου αρέσει πολύ, ο Δώρος, για δες λίγο. Η Αθηνά, ναι, ό,τι και να είναι, okay, αφού είναι το ένα είναι Ι και το άλλο είναι Ο, το Ι μου αρέσει. Το Ι. Και άμα είναι τραβέλι. Λοιπόν, λέει ο Θουβού, λοιπόν, επιτέλους, κάποιος το είπε. Μπράβο, ρε Μάριε. Ακπομ, Καρέλης, Διδυμάρα. Φοβερά πυροβόλα, ταχύτητα, σουτ, κεφαλιά και μπορούν να παίξουν και έξω από την περιοχή. Φτάνει με το αγκούρι. Το σέρβικο αγκούρι. Φίλε, μόνο έξω θα παίζουν γιατί δεν τους βάζει ποτέ. Επιτέλους, θέλουμε επιθετικούς να τρέχουν και να κάνουν παιχνίδι. Και όχι να περιμένουν την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Σωστό. Φτάνει πια τόσα χρόνια. Άντε καλημέρες, Θουβού! Έχεις γράψει και ένα σωστό μήνυμα, ρε φίλε, πραγματικά. Έχεις ανέβει σήμερα το πρωί στο εκτιμισόμητρό μου 50 μονάδες. Ακροατής. Γιατί με την Μπενφίκα, άρα έχεις 50 στο 1-0, χάνεις την πρόκριση όταν δύο φορές το αγκούρι που λες, ακροατής, βγαίνει, ο αγαπημένος, θα το πάω τώρα, βγαίνει ένας με έναν και δεν πάει να του την πει. Ένας με έναν. Ο αγκούρης. Το βαλκανικό αγκούρι. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε? Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα, φίλε. Αντώνης. Αντώνης, οπαδός του Άρη, ταξί, ένα δουλειά, πάμε. Λοιπόν, φίλος με μπλε άμαξ. Δεν έχω κάτι να πω έτσι συγκεκριμένο σήμερα. Τότε τι πήρες? Το μόνο που σοβαρό πρέπει να σας πω, ναι, είναι ότι δεν αντέχεστε. Ότι δεν? Δεν αντέχεστε ραδιοφωνικά. Πολύ το παράσιτο, ρε παιδιά. Πάρα πολύ. Το παράσιτο. Δηλαδή, φτιάξτε το ραδιόφωνο. Έχετε, τι να φτιάξω, ραδιόφωνο, σε όλη την πόλη κυκλοφορώ και όλο δεν φύγει. Φτιάξτε το ραδιόφωνο, αυτό σου λέω. Τι να φτιάξω, να πάω στο 107,5. Όχι, να πάρεις ένα καλύτερο ραδιόφωνο. Βάλε η radio. Pioneer έχω, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις. Τι έχεις. Pioneer. Τι λες. Pioneer λέγεται. Όπως και να λέγεται, ρε φίλε. Ταξιδίδικα το είπα. Όπως τα λες, τα πεις κιόλας. Πάω στο Λερουά. Τώρα ακούγεσαι καλά. Εσύ ακούγεσαι καλά τώρα που μιλάς. Ακούγεσαι καλά. Έχεις μερικά σημεία που ακούς πάρα πολύ καλά και σε μερικά σημεία έχει πολύ έτσι. Παράσιτο, έτσι να μπει. Σήμερα μπορεί να είναι λόγω του καιρού, ξέρω εγώ. Ναι, ξέρω, δεν να σου πω. Εντάξει. Μαύρα ΙΕ. Ναι. Καλώ. Ο τείχο δηλαδή κλείνω. Δηλαδή είναι αλβανικό τείχο, αλλά πέσει νικό, δεν πειράζει. Δύο πράγματα. Τον έχει δει σε πολλά μάτσα αυτόν, Αντώνη, εσύ. Εγώ εννοείται, ρε φίλε. Πέρσι είχε βγάλει μάτια στο. Δεν ξέρω. Να πω κάτι. Εγώ δεν τον έχω δει σε κανένα μάτσα. Αλλά είναι αρχηγός, ναι, της Εθνικής Αλβανίας. Μιλάμε για τη Βραζιλία. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Για να είναι εκεί, στην Εθνική Αρχηγός, κάτι θα σκαμπάζει. Ε, σωστά. Κοίταξε να δεις, όπως έχουν δει πάρα πολλοί κόσμοι, βλέπανε συνέχεια τον ΑΚΠΟΜ, τον βλέπανε κάθε εβδομάδα. Βέβαια, ρε φίλε, τον ΑΚΠΟΜ δεν βλέπανε. Το Βέρμπλουμ, το Βέρμπλουμ, ρε, παρακολουθούσαν όλοι. Σε χαμός χασα, αυτά χαμός γίνεται. Και εκείνον, πώς το λέγανε, που θέλανε να πάρουν από την Μπρόντμπι. Τσαλιάνγκο. Καλά, ρε φίλε. Πώς το λέγανε, πώς το λέγανε εκείνον. Από την Μπρόντμπι, δεν. Καλά, δεν είχε μουλά Χασάλοβιτς, αλλά κάτι θα σκαμπάζει. Ναι, τα κόρε, φίλε, πού πήγε τώρα. Πήγα, παλιά, τότε που δεν γέννησε το Χαριλάμπ. Στον Περέρα πήγε εσύ, γύρισε στον Περέρα με το φαλακρό τον Βραζιλιάνο. Ποιον? Θυμάσαι? Βραζιλιάνο? Τον Πάο που έπεσε, ένα Περέρα, πώς το λέγανε, ένα φαλακρό Βραζιλιάνο. Το Φερνάντο λες. Δεν είναι φαλακρό. Το Φερνάντο, ναι, άνα πράγμα. Πολύ αραιό, πάρα πολύ αρέσει πολύ. Ναι, εντάξει, αλλά. Είσαι τον άλλο, πες τον άλλο το πυροκυλιά, πώς το λέγανε το Πορτέζερ. Μίγκι Γκουίν. Ήρλανδος ήταν. Ποιος? Ποιο λες? Εγκλεζάρας και παιχταράς ο Μίκι Κουίν. Ναι, ο Μίκι Κουίν ήταν πάντα γεμάτος. Ήταν πάντα γεμάτος. Το ξέρω, ναι, πάντα με πείρα ήταν. Πεκτούρα ήταν ο Μίκι Κουίν. Λάθος κάνεις. Πεκτούρα. Είχαν βγάλει και τραγούδι οι οπαδοί της Coventry. Για το 5-1, ε. He's fat, he's round, he's scoring in every round. Είχε σκοράρει σε όλους τους γύρους του κυπέλου Αγγλίας έστω ένα γκολ. Απίστευτο. Μέχρι τον τελικό. Μέχρι τον ημιτελικό. Δεν έγινε το 87 αυτό δηλαδή. Όχι, όχι, κίνημα δεν ήταν εκεί. Coventry τότε. Μετά ήταν. Δεν ήταν σε εκείνη την ομαδάρα. Μετά ήταν. Ήταν σε άλλη Coventry καλή, όχι τόσο καλή.
Όχι τόσο καλή. Λοιπόν, κύριε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό, Αντώνη, να είσαι καλά. Bye, bye, bye. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Ο διαγωνισμός για τα γυαλιά ηλίου έκλεισε. Νικητής είναι ΙΙΟ 194. Διαβάζει την απάντηση ο Χρήστος Τσαλτίδης. Τι στάθηκε, Χρήσανθε, δίπλα στον Παπαδόπουλα σε live των Big Slacks με 10.000 κόσμο? Πού? Το στέλνει 194 εκεί. 194. Ένας... Φίλε, ο Φλοκ. Μου λέει, δες τι ήρθε δίπλα μου και βλέπω ένα σκύλο βλάκα, τον κοιτάει έτσι. Γιατί βλάκα ο σκύλο? Τον κοιτάει έτσι με ένα βλέμμα. Φιλικό ή αρσενικό? Φίλε, σε 10.000 κόσμο, με 7.000 γυναίκε, στον Παπαδόπουλα δίπλα στάθηκε ένα σκύλο. Φιλικό ή αρσενικό? Τι είναι ο 164? 164 λέει, καλά ρε, ποδοσφαιρική ομάδα ετοιμάζεται. Η ομάδα ρίφιφι. Επειδή έχουμε δύο Αλβανούς. Διάβασα δες και του Θούβου. Για αυτούς τους Αλβανούς που πήρε ο Άρης που λέει. Για αυτούς τους Αλβανούς που πήρε ο Άρης που κάνουν κάτι αετούσε και φωτογραφίες. Θα πει τίποτα κανένας Αργιανός? Γιατί κάποτε μας είχατε σπάσει τα για τον Κάτσε. Άντε να δούμε. Αν κάνουνε. Ναι. Φυσικά θα πούμε. Αν βγουν φωτογραφία και δική μας με τη μεγάλη Αλβανία όπως ο Κάτσε και το κάνατε μούχτη τότε. Ναι, φυσικά και θα πούμε. Φυσικά και θα πούμε, βέβαια. Όπως όταν ήρθαν να μας πάρουν Τούρκοι. Και στην εκπομπή και στα γραφόμενά μου έλεγα δεν τους γουστάρω, δεν θέλω. Εγώ δεν κάνω κολοτούμπα ανάλογα με το που έρχονται. Εσείς τα κάνετε αυτά. Η Τούρκη της Τόβας ήταν καλή όμως, αλλά έχει σούμπο της προπονητή. Αν του λέγανε θα πιέσουν 5 εκατομμύρια ευρώ θα δεν τους θέλω. Το έγραψα. Το έγραψα, Μάριε, ναι. Καλημέρα. 5 εκατομμύρια έτσι λέγανε. 5 λέγανε. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο θα έλεγες όχι. Στο ποδόσφαιρο. Το έγραψα. Έρχεται τώρα. Δεν τους θέλω. Ωραία. Σου φαίνει ο Καρυπίδης τώρα τους θέλω. Θα το γράψω και θα το πω. Δεν τους θέλω, δεν τους γουστάρω. Εντάξει, τουρκική λίρα αντί για one. Τουρκική λίρα θα πάρεις εσύ. Μιλάμε για μέγα ανθρωπιστή. Ωραία. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Άνθρωπος. Ουμανιστής. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ουμανιστής. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις? Εγώ. Ναι. Ναι, η Ανακλειδέα είμαι. Φαίνεται. Μπάρι. Ναι. Εγώ πήρα να σας πω, με έφαγε ο άλλο ο προηγούμενο. Ο Αντώνης. Ναι. Τι σε έφαγε? Ο ακροατής. Ήθελα να πω το ίδιο πράγμα. Έχει πολύ παράσιτο, ρε παιδιά. Πού έχει το παράσιτο? Τι περιοχή έχει παράσιτο? Στο στούντιο έχετε παράσιτο. Στο στούντιο. Το παίρνω ο άλλος ακροατής. Δεν έχει παράσιτα. Είναι σίτα. Έχει παράσιτο. Προπαντός στο δικό στο μικρόφωνο. Ναι. Του χρήσαν το λίγο πιο λίγο. Πιο λίγο. Και όχι μόνο. Και μετά που βγαίνει και ο Ματζούκης και ο. Έχει παράσιτο. Όταν βγαίνει ο Ματζούκης έχει σίγουρα. Και ο Ζαγόρας. Και ο Ζαγόρας. Ναι. Θα το δούμε. Σε ποια περιοχή είστε εσείς, σε ποια περιοχή? Στο Κορδελιό, αλλά έχει. Στο Κορδελιό, Κορδελιό, Ηρακλή, τώρα μετακομίσατε. Κοίταξε, Κορδελιό, Ηρακλή. Αυτό είναι κάνω ζάπινγκ και κάνω τα κανάλια. Ναι, ναι, τα κανάλια. Δεν έχει. Λέω, μήπως είναι του. Θα το δούμε, θα το δούμε, θα το δούμε. Είναι ο σταθμός σας. Ναι. Τα μικρόφωνα σας πικάρουν. Δεν φταίει το σήμα. Λέει ο τεράστιος 154. Ορίστε, σωστός. Τα μικρόφωνα σας πικάρουν. Το όνομά σου πώς είναι? Το όνομά σου πώς είναι? Το διαβάσει κι αλλιώς. Κάτσε να μιλήσει ρε, λίγο μετά. Να ακούσουμε λιγάκι, βγήκε ένας Ηρακλειδέας. Πώς το όνομά σου, αδερφέ? Χρήστος. Χρήστος. Πόσο χρόνο είσαι, Χρήστο? Ορίστε. Πόσο χρόνο είσαι? 65. Μπράβο. Μα την Παναγία πήγα να πω 65. Μα την Παναγία. Στορκίζομαι. Μα την Παναγία πήγα να πω 65. Να είσαι γερός, δεσί. Πολύ καλός άνθρωπος πρέπει να είναι. Ακούγεται έτσι. Καλός άνθρωπος. Ωραίος. Ωραία, ρε Χρήστο. Έγινε παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Μπορείς να το διαβάσεις κι αλλιώς το 154. Τα μικρόφωνά σας. Πικάρουν. Τι λέτε. Καλό. Καλό. Δεν έχει απλά το κόμμα εκεί ενδιάμεσα, ναι. Ναι. Και ένα μήνυμα του Γιώργου Ταλού. Το Jason Αντιγόνη στάθηκε δίπλα στον ΠΑΠ. Πέσε το δώρο. Δεν είσαι σιό, δεν αυτό όμως. 194. Τα γυαλιά ηλίου είναι δικά σου. Με τον σκύλο που απάντησες. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό έλεγε για τη συναυλία και λέω στο στούντιο. Και λέω τι λέει τον Τζαλτίδη. Δεν ξέρω. Το quiz, ρε. Ναι. Έτσι. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, λέει ο Βαγγέλης. Η Ειρήνη μας καλημερίζει. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Η Ελένη το ίδιο. Όλοι για τη συναυλία. Δύο διπλές προσκλησούλες. Κωστής Μαραβέγιας. Απόψε θέατρο γης, ώρα 9. Τι άλλο να κάνουμε για εσάς. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφεις live η Μαραβέγιας. Και το αποστέλεις στο 54526. 54526. Μία καλημέρα είναι υπερπολίτιμη. Κάπου εδώ αποχαιρετάμε τον Γιαβορίβη, τον Σπύρο. Ένα όνομα εγγύης στο στέρις κουφωμάτων και ρολών. Γιαβορίδη Σπύρος, κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31 και τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη 2315 53 93 10. Ο 063 λέει
Περίμενε. Διάβασε το καλά. Δεν είναι 63, διότι διαβάζει ο Μάριος. Όχι, όχι, ο Χρήστος, διάβασε το καλά. Εσύ. Λοιπόν, να πούμε, είναι μήνυμα, να μαζευτεί λίγο ο κόσμος. Ελάτε, παιδιά. Σε έχω αφήσει εδώ να βλέπεις, την έβαλα βασικό. Ήταν διάλειμμα. Ναι. Την αστερό, εσύ. Σχολιάστε, έτσι. Την ανάρτηση του Θόδωρου Καρυπίδη, του Προέδρου του Άρη. Μία έβαλε το μαυράι με τη φάτσα του σε φανέλα Άρη. Ναι. Και ανακοίνωσε αυτό στη μεταγραφή. Ναι. Σου λέει ότι ο Γιωργάκης να ανακοίνωσε μεταγραφές. Και εγώ. Ναι. Που είμαι και ο κανονικός. Αν του χρόνου είναι το τιμόμενο, η τιμόμενη χώρα, ο Καναδάς, βάλετε και το Γουλίτζερ φωτογραφία. Έλα να πάρεις τα λεφτά σου. Του χρόνου είναι η Ινδία. Ανακοίνωσε τα λεφτά του Γουλίτζερ. Τα πήρε. 8,5 δίσκολο θα είσαι εσύ. Ο Σβί Σερφ ακόμα περιμένει να πάρει τα λεφτά του. Σβί σαν Σερφ. Ωραίο, ωραίο. 063. Διάβασε, Ασλαμί. Λοιπόν, έχει τη σημαία χιαστή του Άρη και των Ηνωμένων Πολιτειών και από κάτω γράφει In God We Trust. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, τα σχολιάζεται αυτά, έτσι. Φέρνει Αμερικάνους, φέρνει, ναι. Χαμός γίνεται, ναι. Ο διαγωνισμός τρέχει. Δύο διπλές προσκλησούλες για το live του Κωστή Μαραβέγια απόψε θέατρο Γης ώρα 9. Και γίνεται ήδη χαμός. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα live, αποστολή στο 54526. Ο Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού, γέννημα θρέμα των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης, λέει. Εμφανίστηκε μετά από μήνες. Γιατί σε βλέπω να παλεύεις για την τρίτη θέση. Όχι, δεν λέει. Παπ. Α, sorry. Ναι. Άμα δεν ξέρεις να διαβάζεις, πες το διαβάζεις. Είναι sorry, μακριά, όχι, είμαι μακριά. Περίμενε, τώρα το είδα, ρε. Μακριά. Παπ. Παπ. Σε βλέπω να παλεύεις για την τρίτη θέση με το άλλο το πουλί. Τις δύο πρώτες ξέχνατες. Ολυμπιακός σύνδεσμος, Φιλάθλο Πειραιώς, Άρης. Mm. Όσο για έλευση, παρένθεση εννοεί η Αγγλία, Λίβερπουλ, κλείνει η Αγγλία, η παρένθεση. Κλείνει η Αγγλία. Μπήκαμε Σεπτέμβρη, όπου αρχίζουν οι φάπες για σένα. Ναι. Υπογραφή Γέστε 7. Την καλημέρα μου, Γέστε 7. Καλημέρα, Γέστε 7. Κινησμένος ο Σβέργος. Γιατί Παπα, αν και με την νίκη της Μπέρνλι Σκαρφάλος, η ομάδα που υποστηρίζει την Αγγλία, είμαστε στη 18η θέση. 18η είναι τελικά. Ναι, 18η, 17η. Μην τους κλέβουμε κιόλας. Παπαδόπουλα, ναι. Έχεις Facebook. Όχι. Να κάνεις. Όχι. Συγγνώμη, κάνω εκπομπή με δύο που δεν έχουν Facebook. Πού ζεις ρε φίλε, 2018 έχουμε. Εμείς κάνουμε με ένα που δεν έχει τσίπα. Εσύ να το Facebook. Ωρε φίλε, πάρ' τη μαχαιριά. Γιατί έτσι ζεις, αγαπημένη στη Ερακλήδης Κεριάννη. Ήταν πισόπλο τη μαχαιριά αυτή. Είναι από τον πολύ το σεβασμό που έχετε μεταξύ σας. Παλικάρι. Σεβασμό σε Άρη, Ηρακλειδέα και Γιάννη. Καλύτερα να μην έχεις τσίπα παρά να είσαι με τον Τσίπρα. Τι ωραία. Τώρα τα τζίδι. Καλό ήταν. Τρομακτικά έξυπνο. Με το Τσίπα και Τσίπρα είναι η πρώτη φορά που παίζετε τα τελευταία τρία χρόνια. Πώς το σκέφτηκες από το. Είσαι έτοιμος για να πας σε πολιτικό ραδιόφωνο. Που το γύρισε από Αθήνα Σαλόνικα φέτος για να παίξει Μακεδονία. Να στείλω λέει μια φωτό με μπορώ κάτι Ελβετούς. Και σε πολιτικό ραδιόφωνο. Ελβετούς. Δεν μπορώ να πάω. Μπορείς. Και εσύ μπορεί να πας και σε μουσικό. Καλά, με αυτά που άλλωστε, χθες ξεκίνησε η εκπομπή, μια από τη μία φορά στο μήνα που έρχεσαι. Α, τους είχα δει τους Ελβετούς. Την ισχύει πάνω, ρε. Πριν το μάτι με το Πάοκ Βασιλεία. Καμιά πενταριά που ήταν. Εδώ στους 107 και 7, είπε. Για το μήνυμα, ε. Έχουμε μηνύματα κάτω τη φωτογραφία. Καλημέρα, Άκη. Που ανέβασα στο Facebook. Στον Λίμπερο τη καρδιά μα. Αυτό είναι ο Οργιανός 087 Μάρια. Αντώνη, γεια σου, να είσαι καλά, παλικάρι. Ποιο, πού, Παναγιώτη? Εδώ. Παναγιώτη, κίτρινο μπλουζάκι, ερυθρόλευκο αναπτήρα, μπλε το ταξί που έχει. Μπλε το ταξί. Α, ναι. Πού έχει μπλέξει, ρε φίλε. Ναι, ο 887. Νομίζω ότι είναι Οργιανός, ναι. Ναι. Άλλο είναι ο 087, είναι αυτό ο Οργιανός. Με τι φάτσε μα που ανεβάζει. Άλλο είναι. Άλλο, συγγνώμη. Έμπλεξαν, ναι, ρε 887. Ο Κώστας λέει, Ασλαμά, σ' αγαπώ. Αλλά το γυαλί εκεί, σε συνδυασμό με κίτρινη μπλούζα, με τρομάζει. Επίσης, χρήσαν τα δυνάτησα. Κώστα, και εγώ σε αγαπώ, να σε καλά. Όχι, δεν αδυνάτησα κι άλλο. Ίσα τώρα πρέπει να ξεκινήσω πάλι τη διατροφή από αύριο. Ναι. Ο Χάρη, ο οποίος είναι φανατικός ασλαμικός, ναι, λέει: πάντα η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Οπότε, Μάρη, όσο και αν αργείς, κάθε μέρα εσένα περιμένουμε. Οπα. Από αύριο, από αύριο 11 παρά. Και καμιά μέρα, αν δεν βολεύει να πας εκπομπή, θα το κάνουν όπως η Βικτόρια. Ο Βασίλης από το Σίδνεϊ λέει: Μάριε, μαζί σου για το δίδυμο. Δεν θα μου λείψει καθόλου ο Σέρβος. Ο μικρός είναι παικτούρα. Έτσι. Άντε, Καρέλη, καλώς ήρθες. Νίκο, παικταρά. Ξεκίνα και ντουέτο μπροστά με Ακπομ. Μ' αρέσει και εμένα ο Καρέλης. Τέλος. Ο Στέφανος. Καλημέρα από Άρης Κλαμπ Germany Frankfurt. Για όποιον θέλει να μάθει πληροφορίες για τον Μαύραη, ας ρωτήσει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που ήταν συμπαίκτες. Μάλιστα. Ναι. Αλλά αυτό δεν. Το Αμβούργο δεν είναι. Ναι, ναι. Σώθηκε τελευταία αγωνιστική με Κυριάκο Παπαδόπουλο. Και τον θέλανε. Πεχτάρα αυτή και δεν είπανε. Όπω ο Βιερίνια, ναι. Όταν ρωτεί η Βόλφσβουργκ που έπαιξε μπαράζ για να σωθεί,
Για ένα βαθμό από το δηλαδή, για να καταλάβει πώ συντηρείται. Σε κουραζόταν για να πάρει το τίτλο με τον Πάο. Η Φούσκα Βιερίνια, πώ συντηρείται. Όταν ερωτήθηκε πριν ένα μήνα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είχε στο γέλο και μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα και είπε και ρωτήθηκε. Και η πρώτη κουβέντα που είπε ήταν σοβαρά, μιλά τώρα. Που ο Άρης ήθελε να πάρει το πρώτο δηλαδή. Το είπε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Εδώ τώρα το ακούσαμε όμω. Στα ελληνικά στα γερμανικά. Το είπε στα γερμανικά. Εσύ ήξερε τον κυνηγάει αυτόν. Το γράψαμε, ναι, εμείς το έχουμε γράψει κιόλας. Το γράψατε. Το Όλα Μπαουτάρης το έχει γράψει πρώτο, με πραγματικότητα αυτό, πριν από περίπου 20 μέρες. Συμβόλαιο πόσο? Κοίταξε, δεν έχω μάθει τώρα πόσο έκλεισε. Περίπου. Αλλά πήγε να χαλάσει, γιατί αυτό ζητούσε 3,50. Ναι. Αλλά τώρα είναι ελεύθερος, λίγες μέρες μένουν, πέφτουν τα κάστρα όπως αντιλαμβάνεσαι. Πιστεύω κανένα 250 θα πήρε το χρόνο. Το χρόνο. 4 έπαιρνε στο Αμβούργο. 400? 4 έπαιρνε στο Αμβούργο. Ναι. Και είχε οψιόν για 5, αλλά είχε τέτοιο, πώς το λένε, ότι αν πέσει η ομάδα, ναι, ναι. Θα λυθεί. Ναι. Αυτή είναι τώρα, στην ίδια κατηγορία, παίζουν με τη Σεν Πάολη. Μαρία. Ποιοι? Αμβούρο Σεν Πάολη, ματσάρα, Ζανκ Πάολ, θα γίνει ρημαδιό εκεί. Ναι. Θα γίνει ρημαδιό. 5, φάγαμε την κολονία αυτή. Έτσι. Παιδιά, μόνο λίγο να πούμε κάτι σημαντικό. Είναι έτοιμη νομίζω η Αναστασία. Είχαμε αλλαγή. Σωτήρης έφυγε, η Αναστασία ήρθε. Ο Σωτήρης ήταν έτοιμη η Αναστασία. Πιστεύω ότι ξαϊλώνεται. Δεν βγαίνει από την πόρτα, δεν την ανοίγει. Περνάει μέσα από την πόρτα. Γιατί φύγει παρατέταρτο, έχει κάνει συμφωνία η Βηγή. Αυτά δεν ξέρω. Είδες, βάζεις χέρι εμένα. Βάζεις χέρι εμένα. Λοιπόν, η Media Markt είναι κοντά μας. Τόσο μα τόσο απλά. Σωστά το λες. Κάποτε με μια τηλεόραση 32 ίντσων νόμιζες ότι βλέπεις το Μαρακανά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν 49, 55, 60, ακόμη και 88 ιτσών τηλεόραση. Και κάνω μια ερώτηση. Πώς θα μεταφέρεις την τηλεόραση και πώς θα κάνεις την εγκατάσταση για να δεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα? Τα πράγματα είναι απλά. Πας στη MediaMarkt, παίρνεις τηλεόραση και μετά ζητάς να σου κάνουν μεταφορά και εγκατάσταση όπου και αν επιθυμείς. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα και στο MediaMarkt.gr. Και μην ξεχνάς. Για όλες τις υπηρεσίες, ο προορισμός είναι ένας. Media Mart. Αναστασία λοιπόν στην αλλαγή, είναι κοντά μας, όπως σχεδόν κάθε μέρα στο τελευταίο τεταρτάκι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 23 10 287 888. Από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια, δηλαδή 287 και 3 οκτάρια. Okay. Τίποτα, δεν ακούω παοξίδες να λένε για το περιβάλλοντο χώρο και δεν τους απασχολεί το θέμα. Δεν μου πουλάς πλέον. Σε θεωρώ δεδομένο ότι το λέει. Μαρή, παίζουν η Γερμανία, η Ιταλία είδα φιλικό είναι αυτό ή επίσημο. Αυτά είναι ρεσί με το Nations League. Και πώς πέσανε μαζί. Είναι κατηγορίες. Είναι της ίδιας κλάσης ομάδες, καταλαβες. Μάλιστα. Εμείς είμαστε με Ελλάδα, Εστονία, Ουγγαρία και άλλη μια χώρα. Δεν αυτό δηλαδή δεν είναι καλό για ομάδες ανώτερες από εμάς, ας πούμε. Για μεγάλα ονόματα. Τώρα είναι λίγο. Παναγιώτη, ειλικρινά. Μου πήγαν να το εξηγήσει ένας τύπος. Ναι. Κουράστηκες. Τα πιο πολλά που κατάλαβα από αυτόν, όντως, αλλά πάλι δεν. Sorry, δεν. Τι αίδιες είναι. Sorry. Τέλος. Sorry. Παιδιά, στα μηνύματα καλό είναι να υπάρχει μια καλή μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Καλημέρα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια καλή μέρα. Μαραβέγια, έλα. Τόνισε λίγο Μαραβέγια. Μαραβέγια, τονίζω. Ναι. Θες να σε πρόσεχε το Μαραβέγια. Διπλές απόψε. Δύο διπλές προσλησούλες δίνουμε. Δεν είναι και πάριος. Πριν πάτε στο Μαραβέγια, πάρτε 62-85-86, θα πάρετε και μια πίτσα να τρώτε εκεί από τον Mr. Gold. Για να έχετε και το κατάλληλο φαγητό στο Μαραβέγια. 62-85-86. Μαζί μας είναι και το κτήμα Γέρινο για ξεχωριστές δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεων, γεύματα συλλόγου και πάρτι. Το κτήμα Γέρινο καλύπτει κάθε ανάγκη. Τηλεφωνάκι 23-15-35-25. Εκπληκτικό φαγητό, εκπληκτική χώρη. Ο Μάριος το βίωσε, οπότε είναι αυτό της Μάρτης. Α, για το κτήμα Γέρινο. Ναι, δεν σχολιάζω καν. Πάρα πολύ δεν σχολιάζω καν. Μπράβο, και στα παιδιά. Δεν σχολιάζω καν. Και πολύ εξυπηρετική και πολύ φιλική και πολύ καλή γενικότερα. Εκεί θα πας, όταν παντρευτείς, στο κτήμα Γέρινο θα κάνεις τη δεξίωση, να ξέρεις. Ποιον κοιτάς? Νομίζω ότι τον Ισλάμα, την Αναστασία λέει. Εντάξει, αφού θες αλλού, εμείς θέλαμε να το κάνουμε κούτρα στο Αγέρινο. Αφού θες να πας αλλού, πάνε αλλού. Αναστασία, φοράς μαγιό από κάτω σήμερα, ε. Μαγιό είναι αυτό, ε. Θα πας για μπάνιο. Θα πας για μπάνιο κατευθείαν. Έτσι λέει. Πάνε με είναι σήμερα, από αύριο ψιλοσυννεφιά. Και Παρασκευή, πολύ καλή μέρα. Μην χαλάσει, δεν θέλω να χαλάσει. Σε κλειστή πισίνα, δεν την ενδιαφέρει. Σε καλά, άλλο, πισίνα, πισίνα, άλλο αυτό. Εγώ λέω να πάει να χαρεί με γιακάδα κάπου έξω. Αυτό λέω. Δεν είναι γιακάδα. Γιακάδα φτάνει τώρα, Σεπτέμβριο. Τι τώρα κλειστή, δερμενόμενη, δεν τζακούζει. Τι λες, τι?
Δεύτερο ποδάρι. Α, δεύτερο ποδάρι. Α, κοντά θα πα. Πού θα πα, αυθημερών. Αυθημερών. Στο Μαρμαρά, στην Νικήτη, στη Σάρτη. Δεύτερο πόδι αυθημερών. Στο Άγιο. Πολύ μακριά είναι. Δεν μπορεί να πα τώρα. Γιατί, τόσο πολύ σιγά. Τι σιγά. Πάω να πα πιο κοντά. Ναι, όχι καλά λέει. Αν φύγει τώρα. Μαζί σου. Αν τώρα 2 η ώρα, ρε φίλε, μέχρι να φτάσει εκεί πάει 4. Σα γιατί. Τώρα δεν έχει καθόλου κίνηση. Μπορεί να πάει και κάπου πολύ καλά, πολύ πιο κοντά. Με αυτή την έννοια. Τι. Αλλά θέλει δεύτερο ποδάρι. Χρόνο, ρε φίλε, στο πήγαινε, ναι, θέλει δεύτερο ποδάρι. Καλά, θέλει δεύτερο. Εκτός αν είχε ιδιαίτερο λόγο. Που δεν το στο χωριό τη Νέα Μάβη το είχε θάλασσα δεύτερο ποδαριού. Νέα Μάβη. Αμά! Αν και. Άστο, δεν το καίω σήμερα. Α, έτσι, μπράβο. Αύριο. Είναι θέμα για αύριο. Ναι, το βλέπω τόση ώρα ότι η Θεσσαλονίκη έχει και παραδοσιακά λουκούμια και είμαστε σπεσιαλίστε. Να πω κάτι. Αλλά τώρα είναι παρά 10 και έγονται σαν θέματα. Θα το πω. Βλέπω παιδιά τρομακτικά, το διαπίσω για φέτο, πάρα πολύ. Τρομακτικά καλό. Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Πουθενά δεν έχει πολύ καλό. Περίμενε. Άστα. Στη Νότια Ελλάδα. Α, εννοείς εκτός Θεσσαλονίκης. Παναγιώτη, αστυπάλαια φέτος, ναι. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης που έφαγα, δεν κάνω πλάκα, τον Ουζουνιάν το στέλνει παραθέρηση. Σόπα. Ουζουνιάν, sorry που το λέω. Sorry που το λέω. Πού το έφαγες αυτό το κουλούρι? Στην αστυπάλαια. Αστυπάλαια. Να σου πω κάτι. Ο το ποιο? Πήρα μου τρομένος με το ζόρι με αρνητική βιά. Λέω κάτσε άντα του για να του κράξω. Από αρτοποιό. Όχι, σε ακροπολίο. Εννοώ, μήπως ήταν φίλε έξω, στον δρόμο, τον δρόμο πως πήρες. Όχι, δεν πουλάνε έτσι, όχι. Σε ναι, μήπως, μήπως είχε, πού όχι, ξέρω. Όχι, όχι, σε αρτοπείο. Πώς το λένε, αρακτιβά, πώς το λένε. Δεν θυμάμαι πώς το λένε, ρε Παναγιώτη. Καλά, εντάξει. Το αρτοπείο. Καλά, καλά, καλά. Έχει 4 αρτοπεία το νησί. Από το 1 από τα 4 το πήρα. Φανταστικό κουλούρι. Μπράβο. Έπαθα πλάκα. Μπράβο. Λέω, πας το στέλνω από πάνω. Όχι, φίλε, ωραίο κουλούρι, ξέρεις ποιος είχε, αυτός που ερχόταν έξω από το Ολύμπιον, θυμάσαι παλιά. Ναι, ρε! Ο μου αμαυρό. Πέντε έτρωγα. Ο μου τρομένος, ο περίεργος. Ναι, ναι. Είναι φυσικά, μα έχεις πει 8 βότκες. Τι πότε πίνεις έξω βότκα. Ναι, ναι. Αυτή πήγε για να παίξει παιχνίδι με το κόκκινο. Ωραία. Η Κατερίνα. Ποια Κατερίνα αυτή. Πώς τη λένε, πώς τη λένε έτσι. Μάλλον Κατερίνα κυρία. Η κοπέλα είναι, ρε φίλε. Είναι μια απέχρητο όνομα. Σε πόσα δευτερόλεπτα μπορεί ο σύντροφός να ολοκληρώσει το παρκούρ. Α, το παρκούρ. Δεν είναι τελευταία λέξη. Παρκούρ κάνεις. Παρκούρ εγώ αν κάνω τώρα όπως είμαι. Θα με παρκάρετε εκεί. Στο παρκούρ. Ολοκληρώνεις. Κάνα κάτι πιτσιρικάδες στο street mode. Μου λέει ένας κοιτάω για λίγο. Και έρθει ένα παλικάρι δίπλα λέει θέλετε να πάρετε μέρος. Λέω ρε φίλε με ειρωνεύεσαι. Λέει όχι ρώτησα επειδή κοιτάτε. Λέω επειδή κοιτάω τι να πάρω μέρος ρε φίλε. Πώς με κόβεις λέω. Να τα πάω, κάνω παρκούρ. Πώς το κόβεις δηλαδή. Πώς με κόβεις εμένα ας πούμε. Τι παρκούρ να κάνω. Και ταινίες κοιτάω αλλά δεν παίρνω μέρος. Αυτός ο Όμιλος πόσα επεισόδια μπορεί να έχει ρε εσύ, με Νάπολη, Ερυθρό Αστέρα, Λίβερπουλ, Μαρία. Α, με ποιους είστε ρε. Λίβερπουλ, Νάπολη, Ερυθρός Αστέρας oh. Και Παρί. Κοροϊδεύει. Πόσα επεισόδια μπορεί να γίνει εδώ. Αυτός είναι ο Όμιλος. Ναι. Oh. Πρεμιέρα Λίβερπουλ Παρί και Ερυθρός Αστέρας Νάπολη. Πω, απαπαπαπαπαπαπα. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος είναι η τελευταία ομάδα. Άκουσε λίγο. Μας κερδίζει ο Ερυθρός Αστέρας μέσα στο Άμφιλντ το 1972-73 κάπου εκεί και μετά 20 χρόνια είμαστε αίτητοι στο Άμφιλντ και παίζουμε με την Τζένοα και χάνουμε την Τζένοα με Αγγιλέρα, Εράνιο κτλ. Ζωντανά αντένα. Σκούχραβι και. Ναι, αντένα. Ζωντανά αντένα Τετάρτη βράδυ. 1-2. Τη Μακεδονία, Μαρία. Όχι. Σίγουρος. Αντένα. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. 1-2. 1-2, ναι. 1-2. Προηγούνται 0-2. Εσείς και μπροστά. Χάλι μαύρο ήμασταν εμείς. Ναι. Εσείς μπροστά με το μαυράκι που είχατε πάρει την Άστον Βίλα, ρε. Με το μαλίγο φουντωτό. Τόμας. Όχι τον Τόμας από την Arsenal. Τον Walters. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Walters. Και το πρώτο μάτι 2-0 στο Μαράσι. Αυτή με σκούραβι. Αυτή με σκούραβι. Σκούραβι. Εράνιο. Ναι. Εράνιο, Αγγιλέρα. Και Ντούγκα. Ντούγκα δεν θυμάμαι. Μεσία γραμμή. Μπράγκο! Μπράγκο, ναι. Μπράγκο. Μα βάζει και τον κόλλο Τούβλο. Το Βραζιλιάνο. Το κομμάτι. Το δεύτερο βάζει. Δεν θυμάμαι. Κάποιο βάζει από τα δύο. Μειώνεται εσείς με τον Ιαν Ρας. Ο Τούβλο από ποια χώρα είναι. Μειώνει με Τούβλο, ρε. Εννοεί με Ρουκέτα. Φτάσανε αυτοί οι ημιτελικά, Μάρι, και παίζουμε τον Άγιαξ εκείνη τη χρονιά και ο τελικός είναι το Ρήνο Άγιαξ. Με Καζαγκράντε που έχει τρία δοκάρια που έχει το Ρήνο στο Παναλυτικό. Θυμάσαι. Διπλό τελικό. Δεν το θυμάμαι καλά. Το Ρήνο Άγιαξ. 2-2 το πρώτο μάτς και Παναλυτικό 0-0. Α, ήταν UEFA αυτό, ε! UEFA, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. 20 χρόνια είχαμε εργαστεί στο Άμφιλντ. Ναι. Η τελευταία ήταν με Ερυθρό Αστέρα. Ναι. Αλλά σου λέω υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, δεν ξέρω τώρα. Μιλώντας για Τζένοα, πάντα μου στο μυαλό εκείνος ο γυραιός οπαδός της, gentleman, ναι. Ο οποίος είχε πει κάπου στα τέλη της δεκαετίας των 90, ελπίζω να ζήσω, να προλάβω, το να δω την Τζένοα να βάζει αστέρι. Ναι, το αστέρι. Θέλουμε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ήταν τότε 89 ετών 90. Ωραία, κακομοίρης. Μακάρι, εύχομαι να ζει. Μακάρι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Μακάρι να ζει και ένα καλά ο άνθρωπος. Και να δει και την Τζένοα να παίρνει, παίρνει πρωτάθλημα. Γηπεδάρα το Μαράσι. Βέβαια. Από τα πιο λατρεμένα της Ευρώπης. Εννοείται.
Εννοείται. Τα μπαλκονάκια. Τα Παναγιώτη, ναι, κατέβα λίγο ρε φίλε, περίμενε, να βλέπω λίγο ονόματα. Πάμε σκληρό, θα φεύγουμε. Περίμενε λίγο. Παπάζε, φίλε. Παπά. Δεν περάσε ωραία. Ορίστε. Ναι, ναι. Ανανέωση να κάνω. Ναι. Ανανεωμένο είναι. Όχι, άστο ανανεωμένο είναι. Άστο παλικάρι μου. Μια χαρά είναι. Και τον Γιώργο τον Ιταλό. Τραλαλαλαλα. Παπ' τέτοια στιγμή δεν γράφονται πια. Ναι, στη χάρα, ναι, για το Μαραβέγια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ποιο είχε στείλει τέτοιο μήνυμα για τον Bon Jovi ανάλογο. Που μου λέει ρε Μάρι, τι γουστάρει στο Bon Jovi, λέει. Τζιριμπόμ, τζιριμπόμ, τζιριμπίμ, τραλαλά. Το φαντάζομαι. Ποιο. Τώρα, ο Χάρης, ο ψηλός. Ανέβασε λίγο Παναγιώτη. Χάρης, πάλι. Ψηλός, Παναγιώτη, βγάλ το automatic. Βγάλ το automatic. Ο... Αυτό έχει ο χέρια του, ρε φίλε. Χρήσατε. Άστο εκεί. Άστο εκεί. Εντάξει, εντάξει παλικάρι μου. Ωραία, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Εκεί, άστο, μια χαρά. Τώρα, πώς ακούστηκε αυτό, ε. Αφού έχει τα χέρια του, Χρήσαντο, το ποντίκι. Ποντίκι, θα του βγάλει του άλλου. Την εφημερίδα. Α, όχι. Κλείσατε κι αυτή. Ποια. Το ποντίκι. Ποιο την έκλεισε. Εσεί. Ποια εφημερίδα. Βγαίνει, ρε. Τι λε, ρε. Παλά, το ποντίκι, καράβιον και τέρα, πάει μια χαρά. Τι λες, ρε. Τι λες. Κατέβα λίγο. Κατέβα ένα ίχνος. Είναι πρώτος με 32 τέτοιο. Κατέβα ένα ίχνος λίγο. Ναι, κατέβω. Ναι, για να βγάλω και τον άλλον κοιτή. Μπράβο, η Μαρία. Παραδέχομαι. Όχι, δεν βγάλω, όχι. Βικτόρια και David Beckham ερωτευμένοι σε διακοπές στην Νότια Γαλλία. Κρατήσου. Ναι, το έχω από αυτό είναι προθεσινό που λέει ο Χρήστος. Περίμενε, περίμενε. Το δείχνει στα κουτσομπολίστικα, ναι, στις πολιτικές ειδήσεις. Ναι. Και δείχνει και εικόνα. Σε ποιο μέρος? Με τα παιδιά τους, Νότια Γαλλία. Καλλικράτη, κάπου κατά εκεί. Νότια Γαλλία, ρε φίλε, πού να ξέρω. Περίμενε λίγο. Φανταστικές θαλάσσες. Παρά τις φήμες περί απιστίας του πρώην αστέρα του ποδοσφαίρου, το ζευγάρι φαίνεται πιο ερωτευμένο από ποτέ. Μα ακριβώς επειδή είναι άπιστος, γι' αυτό φαίνονται ερωτευμένοι. Και λέει και ο δημοσιογράφος Αναστασία. Το θερμό φιλί που της έδωσε, να το αυτή εδώ είναι η εικόνα, ξαπλωμένη στο σκάφος, δείχνει ότι δεν την απάτησε. Μα την Παναγία! Ποια είναι τα φιλιά που δείχνουν την απατάδα, δηλαδή, φίλε, κάτσε. Δηλαδή. Εσύ δημοσιογράφε, ειλικρινά το πτυχίο, πού το πήρες. Ρε φίλε, εδώ γράφει οικογενειακή. Οικογενειακή του Γαλήνη. Δεν γράφει οικογενειακή. Ειλικρινά, ρε δημοσιογράφε. Οικογενειακή. Ωραία θάλασσα πρέπει να έχει πάνω στο σκάφος κάθονται οι άλλοι. Στη Σοζόπολη της Γαλλίας πήγα, μπράβο. Είπε αντίο Παπαδόπουλα. Σε ποιον? Σχορέθηκε ο Τζο Μακέιν, ο γερουσιαστής. Ήρωας του Βιετνάμ. 15 μέρες είναι αυτό. 15 μέρες. Ναι, το είπε. Όχι, είπε. Εγώ το είπα. Αυτός που πήγαινε έτσι στην Αμερική τη χώρα του πολέμου. Έτσι, 5 χρόνια κρατούμενο στο Βιετνάμ. Θα στεναχωρηθώ εγώ για αυτόν, έτσι. Μάλιστα. Το είπε. Πρόβλημα. Διάβασα αυτό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέκρινε την εταιρεία αθλητικών ειδών Nike. Nike. Έχουμε θέμα τώρα γιατί ήμουν Nike, ο Άρης. Η οποία επέλεξε τον πρώην παίκτη του NFL, Colin Kaepernick, ως ένα από τα πρόσωπά της για την 30η επέτειό της και με κεντρικό σύνθημα το περίφημο πλέον Just Do It. Είτε το θέμα κίνδυνος αποκτήνου του Μπενφίκα προς τις οργανώσεις. Οπα, οπα, οπα. Κοροϊδεύεις. Πού το. Σπούν 24 το βαλτέο, το βάζουν και άκη. Μπράβο. Για πάνε, για πάνε. Και τι έγινε με αυτό. Τι, θα σας πάρει, θα πήρα. Έγινε και από τον Ευράκα, παίζω μήνους όπως λέγει, τι να γίνει. Έχουμε τύχη. Λίγο δύσκολο. Με ποιο κριτήριο θα μπεις εσύ δηλαδή? Γιατί να πούμε. Εγώ αποκλείστηκα από τη Βεβαιώ Καρακορόιδο. Που την πάτησα για 20 λεπτά. Παραπάνω στην UEFA, καλά σου λέει. Η συμπεριφορά στη Νέα Σμύρνη δεν επηρεάζει? Όχι, δεν επηρεάζει καθόλου. Ναι. Καλά, μα μπεις από το παράθυρο, ρε φίλε. Μπράβο, ωραίο. Μέχρι και για 3 χρόνια. Ωραίο, λέει, και έχει δολώσει. Τι έγινε, κάτσε για ποιο λόγο, ρε παιδί, για οικονομική. Άμα αποβληθεί η Μπενφίκα, δεν σημαίνει να πάρει τη θέση. Πάλι δηλαδή, την άλλη φορά η λογική λέει ότι εμείς πρέπει να πάμε. Η λογική λέει ότι πρέπει να πάμε εμείς. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Καλά, για ποιο λόγο, παιδιά, τι συνέβη. Θα μάθουμε τι συνέβη. Ναι, για ποιο λόγο, τι συνέβη. Θα το διαβάσει τώρα σε λίγο. Γιατί η συμπαθή πορτογαλική ομάδα πρέπει να είναι. Α, συμπαθέστε τι γίνανε. Η Ταμτάκη. Η Ταμτάκη είναι συμπαθέστατη. Μάλιστα. Φέρετε να εμπλέκετε. Τι, πού. Αναμένεται να ζητήσει την καταδίκη. Λαμόγια. Καλά. Μπορεί να γίνει και το άλλο. Περίμενε. Να ξεκινήσουν οι όμιλοι να κάνει Μπενφίκα. Τρεις νίκες. Και τις παίρνουμε τις νίκες εμείς. Και να πάει ο ΠΑΟΚ με τις νίκες Μπενφίκα. Να το δω και αυτό. Να το κλείσουμε όλο το μαγαζί. 16, 8 ημιτελικά τελικό. Απλά πραγματάκια. Έλα, κλείνουμε. Μπάρι, κληρώσεις. Τι συζήτησαν οι Μπούντου με τη Μαριλής χθες το βράδυ στον Μπάριο. Ο οποίος έπαιξε 3 ώρες ο γέροντας, ε. Μετάλλικα, 3 ώρες μόνο Σπρίξτην και Μετάλλικα. Κανείς άλλος. Ο Πάριος 3 ώρες. Άκου, το μεγάλο θέμα ποιο είναι, περίμενε. Το μεγάλο θέμα είναι ότι ένας δικαστικός αξιωματούχος διέρευσε απόρριτες πληροφορίες προς τους αετούς Λισαβόνας 385 φορές για 10 διαφορετικές υποθέσεις κτλ. Και κινδυνεύουμε αποκλεισμό. Και άκου τι. Ο Σίλβα επικοινώνησε με τον πρώην δικηγόρο του συλλόγου, Πάολο Γκονσάλβες.
επικοινωνούσε, ναι. Και φέρεται να λάβαν ως αντάλλαγμα φανέλες, εισιτήρια και δουλειά για τον ανιψιό του. Το βάζουν στο βασιλιά. Και γι' αυτό θα αποκλειστούν από το Champions League. Βαρύς πρέπει να πέσει ο Πέλεγκης και το δίκαιο να πάρει η ομάδα του ΠΑΟΚ τη θέση της Μπενφίκα. Κατάλαβες. Την ομάδα που πατήσαμε για 20 λεπτά στην Τουμπάρα. Του κάνει χειρονομία ο Τσαλτίδης, παιδιά. Κάνει χειρονομία ο Τσαλτίδης στον Παπαδόπουλα. Το μεγαλύτερο 20 λεπτό ελληνική ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Το Ρουφ και τον Μπάτσον κολλητό. Το μεταφέρω. Γιατί να το μεταφέρει. Άμα θέλει να το μεταφέρει ο συνάδελφο που του έκανα τη χειρονομία. Γιατί μάλλονται ρε θηγατέρα με κόρη πάλι. Με μαμά. Με κόρη το 19 φορέ με κόρη. Μαζί, αφού είστε μαζί. Όσε ακόμα θα το πει. Όσε φορέ θέλω. Όσε φορέ μιλά για τα χρέη του ΠΑΟΚ, τόσε τα λέω. Τόσε φορέ μιλάω για το σεβασμό Ηρακλειδίου και το αντίθετο. Τι θες εσύ από εκεί απέναντι. Άιντε. Τι ώρα, τι Μάρι, Μάρι. Μαραβέγια, ποιος θέλουμε. Στείλε κόσμο. Μπάνιο. Άντε, θέλει να πάει για μπάνιο. Καπέλα. Ναι, λέμε τους νικητές τώρα. Λέμε τους νικητές τώρα. Θα πάει κάπου κοντά Ουρανούπολη. Ναι, ναι, ναι. Τα έλα όλα και συνεπέστατη. Και όλους μάλιστα. Σταύρο, διάβασε ξανά το κείμενο. Για να γελάσεις. Και μόλις το διαβάσεις θα ξεκαρδιστείς τα γέλια. Μα είπα να ασχοληθούμε και με αυτό κιόλα. Και εγώ λέω Παναγιά. Και εγώ λέω τι είναι αυτό που μα είπε. Τι κεραμάξατε, το μάξατε, εσύ αγαπάτε τον Πάο. Ο εισαγγελέα ζήτησε, λέει, την ενοχή τη Μπενφίκα. Για την υπόθεση ή του Πέιρα. Σε 2, 3, 5, σε 17 χρόνια που θα τελεσυδικήσει, πρόσεξε. Στο πορτογαλικό δίκαιο. Μετά θα πάει στην UEFA και όταν πάει. Για αυτά στη Νέα Ζημένη τώρα περιμένουν να οριστούν οι δικαστέ, ε. Να ξεκινήσουν και να γίνει ό,τι είναι να γίνει, να γίνει άμεσα. Είναι. Άσκησε δίωξη ο αθλητικός δικαστής για τη φωτοβολίδα. Σπιρτόκουτο ήταν. Σπιρτόκουτο ήταν. Ναι. Ωραία τα λέτε. Λοιπόν! Άμα γίνει ανάποδα όμως, αλήτες, δολοφόνοι, δεν τρέπεστε, σκοτώνουν έτσι τα παιδιά μας και τέτοια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το σύγχρονο μαγειρίο. Έχει ραγίσει. Ναι, τον αποδομή, ναι, σιγά-σιγά. Ναι. Ενώ μέχρι τώρα δεν σηκώνε κουβέντα. Γιατί ό,τι τσιμπάει κάθε μέρα από εδώ πέρα, ναι, αντιλαμβάνεται, γίνεται πιο πλούσια, ναι, σε εμπειρίες, ναι, και γνώσεις. Ναι. Σου λέει, ναι, για να περνάει τόσα πράγματα ο Μαριούλης. Ναι, ναι. Τακ, 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 κάτι γίνεται. Για να πίνει ο άλλος 8 βότιες κάθε βράδυ. Σου λέει, ναι, κάτι γίνεται. Κατάλαβες. Τον αποδομή σιγά-σιγά. Έτσι, τον αποδομή. Δεν υπήρχε. Τον αποδομή. Σηκώθηκε και χαζά. Αφού από εδώ και πέρα δηλώνει επάγγελμα ο Σάββας αποδομημένος. Δηλώνει. Λοιπόν, Φίβος Πουλέκας και Ειρήνη Αποστολίδου. Επαναλαμβάνω ότι στρόφος Ειρήνη Αποστολίδου τελειώνει σε 6.92 και Φίβος Πουλέκας τελειώνει σε 8.99. Κερδίζουν τις διπλές προσκλήσεις. Το βράδυ κατευθείαν, παιδιά, πηγαίνετε εκεί. Ό,τι ώρα θέλετε. 9.09 και τέλος ξεκινάει το live στο θέατρο Γης. Μην μπερδευτείτε, στο Γης, έτσι. Μπορεί να πάνε και 10 δηλαδή. Όχι στο δάσος. Ό,τι ώρα θες πας και μπαίνεις. Και τελευταίο πεντάλεπτο αν θέλεις. Τώρα, για να είστε άνετα, επειδή θα γίνεται χαμός το βράδυ, καλό είναι να είστε εκεί πέρα κατά τις 9 παρά 20 παρά 10. Και σε αυτό γίνεται χαμός. Για sold out πάει αυτό. Γι' αυτό. Να ξέρεις. Αν δίνεις και κρεβάτι μαζί με την πρόσκληση για Μαραβέγια, τότε έρχομαι, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Δεν σε κατάλαβα, συγγνώμη. Δεν σε κατάλαβα. Λοιπόν, εμείς με το καλό θα είμαστε εδώ πέρα αύριο στις 10 το πρωί, αγαπημένη Τρόικα. Έτσι. Άντεξα και τρίτη μέρα, όπως βλέπετε. Και με διάφορα θεματάκια. Έτσι. Τρίτη μέρα Παπαδόπουλος κοντά μας. Ελπίζουμε να είναι και τέταρτη αύριο να αντέξει. Μην ξεχνάς, σήμερα Τετάρτη 36 Αυγούστου. Αύριο, βγάλω φωτογραφία αύριο. Να δεις, θα φοράς αύριο. Εντάξει. Και μεθαύριο. Τι στάει και θα φοράς. Όχι, άλλο. Η απειλή είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Απειλή είναι αυτό. Α, για. Θα δεις. Για αντελιβεριά στο πιπερόν 2310-868-868. Θα κλείσουμε με την εισαγωγή στην ομιλία του νέου Αμερικανού πρόξενου, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, του Greg Flegger. Του Greg Flegger. America is here and America will be here. Οι παραλίες άδειασαν. Γιατί όλοι κάνουν comeback. Comeback στις καλύτερες τιμές. Βρες στο νέο φυλάδιο Media Markt laptop, smartphone, tablet, τηλεοράσεις, λευκές και άλλες συσκευές σε τιμές για μια μεγάλη επιστροφή. Media Markt. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι. Καλέ, εγώ τρώω ήδη υγιεινής.